Τι μουσικάρα είναι αυτή ρε φίλε. Ιλουμινάτη υπεφωτισμένη του σπορ. Με τον Γιώργο Συρίγο και τον Κώστα Χίτα τότε. Βουνά εκπομπές. Το βόλεψε τον Χριστά, τον Χιτάκο, τον Κωστάκη. Έγινε υπουργός. Σε λίγο, ή μάλλον βουλευτής, σε λίγο θα γίνει και υπουργός. Να μου το θυμηθείτε. Έχει να παίξει μπάλα στη Βουλή ο Κώστας. Αυτούς εδώ εκεί που έχει όλους γύρω τους κάνει μια χαψιά. Είναι, έχει και παρουσία, έχει και στόμα, έχει και λέγει, έχει και περιοκτικότητα, έχει και παπά πουλάει. Είναι ωραίος ο Κώστας. Ιλουμινάτη. Μια χαρά είμαστε. Βάλε μουσική. Λίμπερο είσαι. Ένα λίμπερο που σας καλημερίζει και σας εύχεται μέσω του Γιώργου Συρίγου να έχετε μια καλή εβδομάδα και η γιορτή της Παναγιάς, η λαμπρότητά της και η καλοσύνη της Παναγιάς μας να μας αγγίξει όλους, να έχουμε υγεία, γιατί όταν έχουμε την υγεία μας και φυσικά την υγεία όλου του κόσμου, το δικό μας ανθρώπων, των φίλων μας, όταν υπάρχει υγεία όλα μπορούν να γίνουν. Πρώτα πρώτα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Χριστάρα, μπορείς ή δεν μπορείς? Άμα έχεις πάει το πόδι σου, μπορείς να βγεις από το σπίτι σου? Δεν λέω τίποτα πιο χοντρό, για το πόδι Γιάννη. Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, έρχεσαι σε επαφή με την κοινωνία και εκεί μπορείς να πιάσεις μια ευκαιρία και να τσιμπήσεις μια καλή δουλειά. Οπότε, όταν έχεις μια καλή δουλειά μπορείς να βγάλεις χρήματα. Και έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση, λέει ο Γιώργος ο Συρίγος, ο φίλος σας. Τώρα θα μου πεις, στη σημερινή εποχή, αυτά εδώ, και εδώ και τώρα γίνονται. Να έχεις την υγεία σου, να έχεις τον άσο. Γιατί μου λέει ο πατέρας μου σχορεμένος, παιδί μου λέει, η υγεία είναι ο άσος της ζωής. Βάλε λέει έναν άσο μπροστά. Έχεις και ευτυχισμένη οικογένεια, βάλε και ένα μηδέν λέει, δίπλα έγινε 10. Έχεις και λεφτά, βάλε ένα μηδέν ακόμα, έγινε 100. Έχεις και δόξα και δύναμη, βάλε ένα μηδέν ακόμα, έγινε 1000. Έτσι και πάρεις τον άσο μου λέει από μπροστά που είναι η υγεία, όλα τα άλλα είναι μηδέν. Είχε δίκιο σχορεμένος. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του στρατηγού, του Μπαρμπανίκου, του Συρίγου. Την υγεία μας λοιπόν να έχουμε και πολλά πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Αρακένδυτε. Πριν από κάποια χρόνια ανεβασμένε στα βουνά αντάρτη των πόλεων μέσω των εκδρομών που έκανες, τον μόνο τρόπο που είχες τότε για να δείξεις ότι καθίστε καλά μωρί κουφάλες, κουφάλα μια τρύπα σε ένα δέντρο, δεν λέμε, δεν εσχρολογούμε σε αυτό το ραδιόφωνο. Χρήστο κι όσοι λίμπερο είσαι, βάλε λίμπερο, λίμπερο. Και να το λέτε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματα μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Κιώσης. Μέχρι τις 3. Πολλά δεν είπα ρε. Πιο νωρίς. Κόψω λίγο. 2.30, 2. Το κάνω 12. Πάρ το 12, 3 ώρες. Τι άλλο θέλεις ρε φίλε. Δώσε. Τώρα το πρόβλημα είναι πώς σας κατεβάζουμε από τα βουνά. Άντε να πείσεις τον Γκατσαπλιά, να πείσεις τον Επαναστάτη, να πείσεις το σύγχρονο, πώς το λέγανε αυτό, να τον κουβανώ,
Τον κουβανό, ρε, το μυστήριο εκείνο. Τσε, το τσε. Να πει, ο Φιντέλ άραξε. Ο Τσε ήταν πιο μούρι. Ο Τσε, λες, τον έκαναν υπουργό οικονομικών, τον Τσε. Εντάξει, τίμιος ο Τσε, με τις πιστόλες εκεί πέρα. Όποιος κλέψει μου, ρε, κουφάλες, θα το φάω. Έτσι. Πετούσε η οικονομία. Σε 2-3 χρόνια αυτό το οποίο χρειαζόταν η Κούβα στην αρχή, δηλαδή ανοίξαν σχολεία, είχε φαγάκι, είχε αυτό, είχε ιατρική περίθαλψη. Τα τακτοποίησε, του λέει του Κάστρο, πώς το λέγα, Φιντέλ, Φιντέλ εκεί με τα πουρα τους και τα γούστα τους. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Λέει, τι κάνουμε, ρε φίλε, φτιάξουμε την Κούβα. Λέει, ποια Κούβα να φτιάξουμε, ρε φίλε? Εσύ θέλεις οικοδόμο. Εγώ είμαι επαναστάτης. Έφυγα. Πού πας, ρε, του λέει. Όπου βρω. Και πήγε και συνέχισε την επανάστασή του και άφησε τα κοκαλά του στο βουνό. Ο Τσε. Άντε να καταλέγε τώρα τους δικούς σου. Ρε παιδί μου, πώς έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος? Έκανε 30 χρόνια να τελειώσει. Δηλαδή ένα παιδί πήγε 20 χρονών στον πόλεμο και 50 χρονών απολύθηκε. Και 30 χρόνια έσφαζε. Γιατί για να τη βγάλει και να ζει, έσφαζε. Αλλιώς θα το σφάζανε. Και ξαφνικά του λέει, κύριε Πολύ, και τι να κάνω εγώ τώρα? Πού να πάω, δηλαδή? Πάω να γίνω φούρναρης? Να πάω να γίνω σερβιτόρος? Τι να γίνω, ρε φίλε? Και φύγανε, κάνανε μια αυτή και πήγανε στο ξενοδοχείο. Έτσι να δεις. Εκεί να δεις τι έγινε. Τους μαζεύει ένας στρατηγός λιποτάκτης των Σπαρτιατών. Νομίζω λεγόταν Κλέαρχος. Καμία σχέση με τον άλλο τον Κλέαρχο. Κλέαρχος λεγόταν. Μάλλον Κλέαρχος λεγόταν. Είναι δύο αδέρφια, ο Κύρος και ο Αρταξέρξης. Ο ένας είναι ο βασιλιάς της Περσίας και τον άλλο τον έχει βάλει κουμάντο στις ελληνικές της πόλεις. Εκείνο περνάει μπέικα, ρε παιδί μου, δεν τους έχει μέσα στους μαυριδερούς. Στις θάλασσες εκεί, στην Τύρο, στη Σμύρνη, στην Αλικαρνασσό, στη Βίβλο, σε Μίλητο, στα νησιά. Κουμπάτ, σου λέει, άραξε, ρε, πού είστε εκεί? Και ο άλλος την κάνει, να πούμε ότι πάθα σε φάω κιόλας, τώρα τα πάρω όλα. Και μαζεύει Έλληνες απόστρατους του Πελοποννησιακού πολέμου, καμιά δεκαριά χιλιάδες τέρατα. Και πάνε να φάνε το βασιλιά, να πούμε, μεγάλη ιστορία. Είναι Κύρου Ανάβαση. Δηλαδή με τον Κύρο τα κάνουν την αυτή και μετά που τους προδίδουν και τα λοιπά και την κόβουν με τα πόδια να γυρίσουν πίσω πάνω από τα βουνά. Και βγήκαν, μπήκαν από τη Σμύρνη και βγήκαν στην Τραπεζούντα. Απίστευτη ιστορία. Τέτοιοι είναι και οι παοξίδες τώρα. Τους λες, κατέβα από το βουνό. Ρε εσύ, εδώ το μόνο που έχω μάθει από παιδί μικρό, σου λέω, παοξίδες, έχει το δικαίωμα του. Εγώ αυτά τα τρένα, τα καράβια, τα βαγόνια, οι στοές, τα γκλόμπς, τα κυνηγητά. Εγώ έτσι ρε μεγάλωσα. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Και εσύ μου λες τώρα να κατέβω από το βουνό που την έχω στήσει και περιμένω να έρθουν οι Ολυμπιακοί να τους πλακώσω εκεί στην Κατερίνα στα Κοτρώνια. Να τη στήσω πάνω στον περιφερειακό να ρίξω, να πούμε, με τις φεντόνες στα μολύβια. Να ρίξω τα καπνογόνα μου, να ανάψω τα λάστιχά μου, να μπουν τα μάτια στην τέσσερα και το πανηγύρι, να πούμε. Και εσύ μου λες τώρα ότι μοίρε, παιδιά, γιατί θα μας γράψουν, γιατί ποιος θα μας γράψει, ρε, πλάκα με κάνεις τώρα. Και έχει τα δίκαια του, αυτό ξέρει να κάνει ο Παοξίες. Τώρα θα με πείτε, δάσκαλος είσαι, ρε, και πάει να τους μάθεις. Τι να κάνω, ρε? Και εγώ τέτοιος είμαι. Και λόγω ηλικίας και προϊστορίας και λόγω ότι έχουμε και ένα λόγο να πούμε που, μπάση περιπτώσει,
Δεν έχει από πίσω του, ρε παιδί μου, δεύτερη σκέψη. Γιατί ο Παοξής αυτό που βγάζει φωτογραφία που δεν το ξέρετε, είναι η δεύτερη σκέψη στα μάτια με αυτόν που μιλάει. Είναι ψηλιασμένος. Έτσι κι ο άλλος έχει τη δεύτερη σκέψη, τον έχει κάνει ένα χ και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και όπως υπηρετάει θα την ακούσει και δύο φορές, κάτσε καλά μωρή γουφάρα, σε ξέρουμε εκεί πέρα τι κάνεις και τελείωσε η ιστορία. Δεν κάνω το δάσκαλο. Αλλά απλώς αυτά τα πράγματα από μικρός θα είχα. Ο πιο καλός επάνω σε αυτά τα πράγματα στην τάξη μου είναι εγώ, Χρήστο Κιώση. Πρέπει να κατεβούμε από τα βουνά. Πρέπει να δώσουμε αυτό που ζητάει η κοινωνία του 2020. Αν θα δείτε παλιές φωτογραφίες, θα δείτε ότι εκεί στην 4 και όχι μόνο, είναι με κάτι, κάθονται με κάτι κινέζικα καπελάκια, τα ξέρεις, τα κινέζικα, και όλοι με γραβάτες, ρε φίλε. Ναι, αλλά άμα δεις τα παλιά ελληνικά έργα, το Φωτόπουλο και τον Αυλονίτη να βγαίνουν έξω μπατήριδες, να πάνε στον Πειραιά να ψηρίσουν, να πούμε κανένα φράγκο, γραβατωμένοι είναι όλοι. Γιατί έτσι ντυνόταν ο κόσμος τότε. Το να φοράς γραβάτα επί 40 κοντά ετίας του ανταρτοπόλεμου, είναι, φίλε, που πας, φίλε. Παρά μας αλλάξεις το DNA του Παοξή. Εμείς είμαστε άγριοι άνθρωποι. Γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Γιατί το μόνο που φοβίζει εκεί τα κέντρα της εξουσίας είμαστε εμείς. Ότι επειδή δεν είμαστε καλά στο μυαλό μας, όταν θα μας πειράξετε θα τα κάνουμε... Αποθανέτω η ζωή μου μετά των αλλοφύλων. Σαμψόν, άρπαξε την κολόνα, ίσα μωρέ κουφάλες, να πούμε όλοι. Και εγώ και εσείς μαζί. Μέχρι την τελευταία φορά που μπήκε ο άλλος, να πούμε, με την κουμπούρα μέσα. Φτάνει, είπε. Μέχρι εδώ. Τέλος, ρε φίλε, αυτό. Τιμωρήστε μας, κάντε μας, δείξτε μας, αποθανάτατε, θα σας πάρουμε όλους μαζί. Δεν γίνεται. Δεν σας ζητάω τίποτα. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα. Ένα πράγμα ζητάω μόνο. Ελάτε, ρε, να παίξουμε τόπι. Και τ' άλλα. Τα δικά μας, υπάρχει άλλο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο παίζεται εκεί στον ασβέστη. Κάτω από τις εστίες με κόσμο με τα λοιπά. Το μπάσκετ παίζεται στο παλατάκι. Με παρκέ δεν φτύνουνε οι παίκτες. Βλέπεις, παίζεις ποδόσφαιρο, εγώ φτύνουν συνέχεια. Γιατί φτύνουν δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί φτύνεις, ρε, ενώ ξέρεις ότι σε πάρει η κάμερα. Συχαμένε. Και εγώ τρώω εκείνη τη στιγμή. Ετοιμάζεται, κάνει ένα σουτ. Μπάρα, την πιάνει ο τερματοφύλακας. Ξέρει ότι το πλάνο της τηλεόρασης θα δείξει τον παίκτη που έκανε την προσπάθεια. Εκείνη την ώρα φτύνει. Βρε, αφού ξέρεις ότι θα σε δείξει τώρα, κράτα το λίγο. Και φτύσε μετά, βρωμιάρι. Δηλαδή, μπας και μπολίτσες, γιατί δεν φτύνουνε, ρε Χρήστο. Πες μου, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία, μα πας, θα δεις το μαέστρο, φτύνει. Γιατί δεν φτύνει αυτός, δεν κουράζεται, κουνάει τα χέρια του. Όχι. Μάλιστα. Οι αθλητές, έχεις δει αθλητές να τρέχουν 200, 300, 500 και να φτύνουν. Ο άλλος τρέχει 10 χιλιόμετρα, συνεχόμενο τρέξιμο,
10 χιλιόμετρα και δεν φτύνει μια φορά. Ξεφύγαμε. Μέχρι εδώ. Τώρα θα κάνουμε ομάδες. Και όλο αυτό, όλη αυτή η επανάσταση, γιατί μόνος ο Σαββίδης άμα πήγαινε να κάνει αυτή την επανάσταση, θα τον κρεμούσανε κουδούνια. Ο τρελός του χωριού, ο Ρώσος, ο κατάσκοπος, τα τσιγάρα, η ΣΕΚΑΠ, τα χαριστικά, η εικόνα που έδωσαν. Και από την άλλη μεριά έφυγε μπροστά όλη η Μακεδονία. Τι λέτε ρε. Τι λέτε ρε τον άνθρωπο αυτόν. Που πήρε το εργοστάσιο και έβαλε 60 εκατομμύρια για να φέρει καινούργια μηχανήματα. Που έδωσε προκαταβολές και σπήρανε καπνά όλη η Κομωτινή και η Ξάνθη. Που δουλεύουν εκατοντάδες άτομα, που πληρώνει τα πάντα, τα ΦΠΑ, τα ΤΕΒΕ, τα ΙΚΑ, τις εφορίες, τα κέρατα του Δία. Αυτό αναρελέτε έτσι. Που τον σκάσατε. Ραδιόφωνα δικά μας εδώ όλα σύσσωμα. Εφημερίδες αυτές που έχουμε. Παραγωγή, δημοσιογράφοι, ό,τι όλοι κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος έξω. Έτοιμος. Μην τον πειράξεις. Άντε πειράξε τον. Τον πρόεδρο. Και προχωράει το θέμα. Και είπαμε μέχρι εδώ. Από τη μια μεριά είναι αυτό. Έτσι θα βγάζαν την εικόνα σου. Από την άλλη είμαστε εδώ εμείς. Άμα είσαι καθαρό παιδί και καλό παιδί και δεν ενοχλείς την πόλη και δεν κάνεις υπερβολές και εσύ και η οικογένειά σου και σέβεσαι την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, τα ήθη μας και τα έθιμά μας, τον τρόπο σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας. Όχι μόνο είσαι ανεκτός στην κοινωνία μας, αλλά θα μείνουμε και δίπλα σου όποιος έρθει να σε πειράξει. Ελάτε, πειράξτε τον. Τον πρόεδρο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Θέμα συμπεριφοράς των φιλάθλων μας. Ήδη όταν πιάσαμε ταβάνι με την είσοδο του Τρελοϊβάν μες στον αγωνιστικό χώρο, εκπληκτική είσοδο. Θα πεις χάσαμε το πρωτάθλημα, δεν τρέχει τίποτα ωραία παοξίδες. Μήπως το πρώτο είναι που σας κλέβουνε. Αλλά θα είναι το τελευταίο. Πειράξτε και τώρα. Να σας δω. Γιατί μπορεί να βγει και μπροστά και να τιμωρήθηκε για 3 χρόνια και να σέβεται την τιμωρία. Και παρόλο που του λένε μπορούμε να προσφύγουμε και να κάνουμε και να το ακυρώσουμε, αυτός λέει όχι και δείχνει σαν νέος Σωκράτης, ωρε μάνα μου τι λέω, ότι στους νόμους είναι πιστός, έστω κι αν ο νόμος ήταν άδικος με αυτόν, δεν μπαίνει μέσα ο πρόεδρος, απ' έξω θα κάθεται. Αυτός εδώ λοιπόν που έδειξε ότι μέχρι εδώ πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς και οι φίλοι αναρριγητές των βουνών και των στοών, ότι πλέον ο πόλεμος τελείωσε, αυτού του είδους ο πόλεμος. Τώρα μπαίνεις σε ένα άλλο πόλεμο. Μπορεί από μερικούς από εμάς, κοιτάξτε να ξέρετε, πάντα θα έχουμε την ευκαιρία μας να βγάλουμε την πολεμική κραυγή. Δεν χρειάζεται συνέχεια και χωρίς λόγο.
Αλλιώς παίζετε το παιχνίδι τώρα, φίλοι. Είναι παιχνίδι οικονομικό, παιχνίδι δύναμης και εξουσίας. Όλοι αυτοί που έχουν τις μεγάλες ομάδες κοιτάνε πρώτα να τα έχουν καλά με την κοινωνία. Και αυτό είναι καλό, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από ευπατρίδες. Ανθρώπους που προσφέρουν στην κοινωνία, που με το μυαλό τους ανοίγουν το, που γεννάει το θηλυκό μυαλό του επιχειρηματία, όπου πάει θα δώσει ανάπτυξη στον κόσμο και στην κοινωνία. Κυνηγάει αλίπητα την ανεργία. Αυτό μπορεί να δώσει, αυτό δίνει. Το καλό είναι να το δίνει σωστά. Να είναι καλοπληρωμένος ο κόσμος με τα αίσθημά του, με την ασφάλειά του, με τα δώρα του. Καλό μισθό να ζει με αξιοπρέπεια, ξέρει ότι μέχρι εκεί μπορεί. Αλλά από εκεί ξεπηδάνε και ανοίγει και το μυαλό όταν δουλεύεις, όταν είναι τακτοποιημένα τα θέματα. Ανοίγει και το μυαλό, μπορεί να πάει μπροστά το παιδί, μπορεί να πάει η γυναίκα μπροστά. Ο αδερφός και να πάρει μαζί όλο το επιτελείο. Όταν υπάρχει εργασία, όταν επιχειρηματίες προσφέρουν εργασία μέσα από το κράτος. Και σε αυτό είναι μια χαρά ο πρόεδρος. Θα πεις θέλουμε και άλλα πράγματα. Θέλουμε. Εμείς πρέπει να ζητάμε. Ο πρόεδρος μας είναι ο πρόεδρος. Πώς θα γίνει ρε φίλε. Με συγχωρείς κάτι ρε Χρήστε. Δηλαδή από πού θα πας να ζητήσεις. Άμα δεν ζητήσεις από τον πρόεδρο. Απάς με σεβασμό. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Γεια σου παιδί μου, δεν σου πει ο πρόεδρος. Μπορώ να σε απασχολήσω 3 λεπτά. 2 θα σου πει ο πρόεδρος, ρε πρόεδρε σε 2 λεπτά δεν μπορώ, άστο. Θα κάνω πως φεύγω, θα καταλάβει ο πρόεδρος ότι είμαι σοβαρός, ότι κάτι θέλω να του πω. Μου πει έλα εδώ ρε, έλα εδώ, κάτσε, πες μου τι θέλεις. Τι να θέλω ρε πρόεδρε, α, εγώ θέλω αυτό που θέλει όλος ο κόσμος. Σε πρώτη φάση τι θέλω τώρα. Α, έχω το μπάσκετ εδώ πέρα ρε πρόεδρε. Θα πεις δεν είναι δικό στο μπάσκετ. Πώς δεν είναι δικό στο μπάσκετ. Όλα δικά σου είναι. Και το μπάσκετ δικό σου είναι. Και το ποδόσφαιρο δικό σου είναι ρε Ιβάν. Και το βόλεϊ δικό σου είναι. Και ο στίβος δικό σου είναι. Και τα υποδήλατα που έλεγε ο Νίκος ο Βεζιρτζής δικά σου είναι. Είχαμε ένα παιδί Παπαδόπουλο νομίζω το λέγα Παπαδόπουλο. Στο συμβούλιο εκεί πέρα. Μόλις πήγαινε να ξεκινήσει, λέει πρόεδρε, από κάτι για τα υποδήλατα. Ράσε με ρε, τα υποδήλατα δεν έχουμε πληρώσουμε τώρα. Το φασούλα τώρα με τα υποδήλατα, έλεγε ο Νικόλας. Και τα υποδήλατα δικά σου είναι. Και όταν ο πρόεδρος δεν είναι ρε παιδί μου, ποιο να πω τώρα, θα πω τον μεγαλύτερο που πέρασε. Το Γιώργο τον Παντελάκη. Γιατί από το Γιώργο τον Παντελάκη ζητούσαμε αυτά που μπορούσε να δώσει. Άντε ρε πρόεδρε κάνει καμιά μεταγραφή. Ο λαός απαιτεί μια καλή μεταγραφή. Σύνθημα της εποχής. Πήγε έφερε το Σκαρτάδο. Δεν μπορούσε να του πεις φέρε μου και τον Ελευθεράκη. Εσένα ρε πρόεδρε. Υπάρχει χρήμα, τι τα θες τα λεφτά ρε πρόεδρες, μπρόχτα εκεί πέρα να πούμε στον ΠΑΟΚ, να μας κάνεις χαρούμενους. Και ενώ ετοιμάζεται η αποστολή με επόμενη στάση το Άμστερνταμ να πετάξει, εμείς που μένουμε εδώ φύλακες της πόλης πρόεδρε. Θα πεις τώρα μέρα που βρήκες. Ε, τι μέρα που βρήκα τώρα. Έχεις ανάγκη εσύ, αφού είσαι πρόεδρος. Σε βουνό. Λυρά το πρόεδρο έχω ρε. Γιατί να μην ζητήσω. Από ποιον να ζητήσω. Από τον Κυριάκο. Μόλις ήρθε μου κόψε τα τηλεοπτικά. Για να το ζητήσω τον Κυριάκο. Αφού ξέρω δεν με πάει.
Δεν με πάει. Μήπως τον πάω εγώ. Ούτε αυτόν την αδερφή του του κουστάρω. Μ' αρέσουν οι φάτσες σας. Δεν μ' αρέσει η σχέση σας που έχετε με το Μαρινάκι. Τα κουμπαριά. Δεν μπορείς να μου το βγάλεις από το μυαλό ότι ο Μαρινάκης δεν είπε στην Τώρα, η Τώρα δεν σε έπιασε κεφάλι και δεν σταμάτησες. Τα συμβόλαια από την ΕΙΡΤ. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Τώρα θα πεις γιατί με ψήφισες. Έτσι γούσταρα, είχα φίλους εκεί πέρα καλούς. Δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία για σένα. Δεν σε γουστάω, δεν σε πάω, δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Μ' αρέσουν όμως άλλοι που έχεις εκεί πέρα μέσα. Πιο κοντά σε μένα, τον Τσιπράκο του δώσαμε την ευκαιρία. Του είπαμε να κάνει επανάσταση. Οι παοξίδες ήταν έτοιμοι. 65% δημοψήφισμα, κάτι ρίξει ρε. Πάμε να τα μπιμπήσουμε τη μάνα όλα, πάμε. Δεν μπόρεσες. Δεν έχεις την ψυχή. Τα αφεντικό το δίνουμε, εσύ έτσι δεν το δίνεσουνε. Αφού σε λέει τα αφεντικό δώσ' το ρε φίλε. Όχι λέει δεν το δίνω. Πώς δεν το δίνεις. Το δίνω εγώ. Και πάμε στον Κούλι. Ο Κούλι ελπίζω. Γιατί μας το κρατάει και μανιάτικο. Ξέρεις ο Κούλης ε. Έκανε μία δημοσκόπηση, 45% Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Αβάλω λέει δικό μου δήμαρχο. Ρε εσύ εδώ βάζουνε δύο τέρατα, να πούμε, ο Ορφανός και ο Ζέρβας. Και οι δύο δηλαδή δικά μας χέρια. Εμείς οι ίδιοι ψηφίσαμε τον Μπούταρη, που ήταν Αριάνος, δεν έχει σημασία. Ήταν ωραίος ο Μπουτάρης. Εκτός από την αηδία εκείνη που είπε, να μην την πω πάρα πιο χοντρά γιατί δεν κάνει, ας πούμε, να μιλάω πρωί-πρωί άσχημα, γιατί αυτή ήτανε βλασφημία για τους Ποντίους. Άμα εξαιρέσει κάτι παραλάσει και τα αδερφάρες που κάνουν, γιατί κατά τα άλλα όσο μπόρεσε δούλεψε. Και κανείς δεν μπορεί να πει τον Μπουτάρη ότι έγλειψε. Δαχτυλιά με μέλι. Μα μας βάλεις τώρα τον Ταχιάου, ρε, δεν τον πάμε, το βλέπεις μια φάτσα από όχι. Τρως τον παπά από τον Ταχιάου, αλλά που βγαίνει ο Ζέρβας, τον κάνει κοιμά. 70% Ζέρβας. Α, έτσι λες, θα τον βάλω βουλευτή, θα τον ψηφίσετε. Όλος ο κομματικός μηχανισμός την τώρα εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Σπίτι σε σπίτι, τους παλιούς πάνθυρες. Να τους ψάχνει. Όχι πάνθυρες, αλλιώς τους λέγανε. Το έχω. Αυτοί ρε που είναι κένταυρους, τους παλιούς κένταυρους. Του Μητσοτάκη, την νεολαία. Πόρτα με πόρτα οι χοντροί. Τίποτα. Πάλι δεν το βγάλαν. Και μας την έχει στημένη, κουφάρα σου λέει, αλλά... Ο Κυριάκος, άμα μπορεί να κάνει πράγματα, είναι αποφασισμένος να κάνει πράγματα. Εδώ έκανε λάθος. Μας έδειξε με τη μία, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή βγαίνεις και ακυρώνεις τη συμφωνία, πώς το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους που λέμε ότι υπάρχει. Τα έκανε, επειδή δεν υπέγραψε, επίτηδες δεν υπέγραψε. Ο Τσίπρας να ρίξει επάνω σου, να σε φέρει σε αυτή τη θέση δύσκολη. Οι Ολυμπιακοί, αν σε λένε, μην υπογράφεις. Το μυαλό σου να σου λέει υπέγραψε, διότι είναι η συνέχεια του κράτους. Και από την άλλη μεριά θα υπάρξει και λόγος ύπαρξης της ΕΡΤ. Γιατί όλος ο κόσμος, έτσι που πάει να το οργανώσει το κανάλι, θα πάρει και 5 διαφημίσεις. Ένα από τα άλλα δεν παίρνει τίποτα. Και ενώ το ξέρεις αυτό, σε πίεσε διάλειμμα. Εντάξει. Σε πίεσε η αδερφή σου και μου το κόψες. Αμέσως. Μπάς περιπτώσει πρόεδρε, εγώ κι άλλα να σου πω. Μερικοί μου λένε, άντε λέει, τώρα το ζαλίζετε τον πρόεδρο, όλοι αυτοί λέει, ο άλλος για το μπάσκετ, ο άλλος για το βόλιο, ο άλλος για το στίβο, ο άλλος για το πινκ πονκ. Έχει ρε ο πρόεδρος. Έχει.
Τα λεφτά του δεν τελειώνουν από τέτοια. Τα λεφτά του τελειώνουν από τους χαζερίδιδες. Ένα χαζερίδι άμα ρίξει στο μπάσκετ ρε, θα γεμίσει το παλατάκι. Θα γίνει πανηγύρι. Πού θα τους βάλετε ρε τους παοξίδες. Που θα μου πεις, νομίζει για ανάγκη το μπάσκετ από Καρασαβίδη. Από κανέναν δεν έχει. Καπετάνιο θέλει. 5 φράγκα στην αρχή να μπει μέσα στις ρόδες. 4.000 διαρκείας. Η θρηλυκή Dream Team που έμεινε απλήρωτη. Το 2000. 300 εκατομμύρια φανέλα. 1 δισεκατομμύριο ούλεμ. Εκείνα τα λεφτά. Ένα συμβόλαιο που περιμένει. Τη ούλεμ, γιατί άμα θα κάνεις καλή ομάδα, να πας στην ούλεμ, να πάει ο πρόεδρος στην ούλεμ. Πάρει και τον Καλαφάτη μαζί, τον Σταύρο που είναι φίλοι, δεν σου λέω να πάρει άλλους. Με τον Μπαρτολομέο, όπως το λένε, Μπαρτόλομου. Κάπως έτσι λέγεται το όνομά του. Που γουστάρει ΠΑΟΚ. Του δώσει και χαιρετίσματα από μένα που θέλει να με πάρει μαζί του στην Ισπανία. Ξέρεις που είπε τον Πατατούδη, πώς τον πουλάς αυτόν. Δεν το ξέρεις. Δεν με έδωσε ο Μπάτμαν τότε. Να πάω εκεί πέρα να είμαι τώρα κουμπάντος στην Ευρώπη, να βγαίνω να λέω όλοι μέσα ρε μεγάλη τι θέλετε. Πάω κι εσύ. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, Χρήστος Κιώσης, ο κάπτεν των Dex, Γιώργος Συρίγος alone. Σκατζόγυρος χαμένος, δεν έχει αφήσει βουνό και θάλασσα. Ωραίος ο Σκατζόγυρος στα θέματά του. Έτσι είναι ρε μεγάλη, από ποιο να τα ζητήσω και τι, ποια είναι η δικιά μου δουλειά. Εγώ πάντα ζητάω. Θέλω μεταγραφές. Μόλις τις φέρεις κι άλλες. Έχει πάντα καλύτερους. Θέλω καλύτερο τερματοφύλακα, καλύτερο center forward, καλύτερο center back, καλύτερο half, καλύτερο extreme. Αφού έχει καλύτερους. Ποτέ δεν σταματάς να ζητάς από τον πρόεδρο. Όταν μπορεί. Και πάντα βλέπεις τα στραβά και κοιτάς τα διορθώσεις, τον προφυλάξεις όσο μπορείς τον άνθρωπο. Σε καταστρέψει τον μπάσκετ, γιατί δεν σε καταστρέψει τον μπάσκετ, ρε μεγάλε. Ρίξε ένα τάλαρο στον μπάσκετ. Το φτιάξεις, θα με φτιάξεις, θέλω ρε πρόεδρε, ποιος θα με φτιάξει. Ρίξε μια τάλαρο στον μπάσκετ. Όπως και να γίνει. 2-3 τα πάρεις πίσω. Δεν θα έχει δά αυτό το μπάσκετ έσοδα. Πάρ' το δείξω και στο Open. Αυτά που ήθελα να κάνει ο Μπατατούδης, αλλά δεν είχε κανάλι. Η ιδέα καλή ήταν. Κανάλι δεν είχε, ανθρώπους δεν είχε, λεφτά δεν είχε, τόσα που έπρεπε. Κάντα εσύ. Πάντως στο ίντερνετ, θα δίνουμε ένα ευρώ να δεν βλέπουμε ένα μάτσο. 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα λέγε, τα φιλικά που έκανε και τα αυτά και από όλο τον κόσμο επισκέψεις. Φτιάξτε τα. Τεχνολογία πρόεδρε. Πάρε τσακάλια δίπλα σου. Νέα παιδιά που τα παίζουν αυτά, τα ξέρουν αυτά τα συστήματα. Τι μου το έχει στο παλάτι. Εκεί με έπεσανε κορμιά για να γίνει ρε πρόεδρε. 4 φορές πήγα στα εγγένεια. 4! Εκεί. Με τον τρελό Βεζιρτζή. Κάνουμε λέει γήπεδο. Τι γήπεδο ρε θα κάνουμε. Πότε το κάνουμε το γήπεδο. Να λέει θα μας δώσει 8 στρέμματα. Ο Δεδέογλου. Στα Μπουζούκια, στο Διογέννη έγινε αυτό. Πρόεδρε, ξέρεις που είναι ο Διογέννης. Πού να ξέρεις. Απέναντι από το σταθμό. Εκεί που ήταν τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Το στενάκι αριστερά μέσα το υπόγειο. Και ανεβαίνει ο Βεζιρτζής να μιλήσει πίτα μέσα από οξύδες. Μου τι θα πει λέει θα κάνουμε γήπεδο. Ω κόσμιο γήπεδο. Ήμασταν όλοι παρά. Ο Γάκης ο φίλος μου ήταν. Καστανίδης. Μελίδης ο Κωστάκης.
παρέα ολόκληρη, δίπλα από το, τη διοίκηση. Και βλέπαμε τι κάνει αυτός, τι γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα έχει σπάσει το αίτη του, το Άρη των 110 αγώνων, 110 αγώνες αίτητη. Ομάδα που πήγαμε να συναγωνιστούμε, θρύλο, πρόεδρε. Βουνά να τρέμει η Ευρώπη, να περπατάνε και να τρίζουν τα πεζοδρόμια. Με ένα τρελό φασούλα. Τα θέλαμε όλα, να βάζει 40 πόντους, κατεβάζει την μπάλα, να παίρνει τα rebound, να μην κάνει φάουλ. Και άλλοι είχανε τα... Μετά ανησύχθηκε σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ. Νικόλας Βεζιρτζής, κάναμε 10 χρόνια. Και όταν με τον Jones, το μωρό του ελαφιού, κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Άρη στο μπάσκετ, του σπάσε το αίτητο, το βράδυ στο Διογέννη έγινε αυτό το περιστατικό. Και κώθηκε ο Βεζιρτζής να μιλήσει. Δεν κάνει, θα τραγουδήσει αυτό. Και λέει, μόλις λέει τώρα, αυτό το έκανε για το δεσμεύσει, γιατί πάνω στα ουίσια και στο χαβά σου, ξέρεις, παίρνεις αποφάσεις διαφορετικές, αφού η γυναίκα του Δεδέογλου που ήταν και αυτή εκεί, χτυπιότανε, τι κάνεις ρε, φώναζε. Και καλό! Το μέλος του ΠΑΟΚ, τον παλιό πρόεδρο, τον κύριο Δεδέογλου, να έρθει επάνω στην πίστα και αυτός, να επισημοποιήσουμε αυτό που μέταξε μόλις εκεί, σηκωτό τον πήγανε, το Δεδέογλου στην πίστα. Εσμεύομαι! Τα 8 στρέμματα αυτά που έχω εκεί στην κατοχή μου, να τα παραχωρήσω στον ΠΑΟΚ. Άκου πρόεδρε πως γίνανε τα γήπεδα. Δίπλα από αυτά κολλητά ήταν και καμιά κουσαριά στρέμματα του ΙΚΑ, τα οποία πρέπει να τα ψηρίσει ο Βεζιρτζής για να χτίσει το γήπεδο. Κλείνει ραντεβού να μιλήσει με τον διοικητή του ΙΚΑ. Και κατεβαίνει ο Βεζίρης στην Αθήνα, ο Βεζίρης, με τον Άρη τον Καρακούση και τους άλλους. Να δεις πώς τους λέγανε τους άλλους. Είχε έναν, ο Σγουρής, καλό παιδί ο Σγουρής. Και επιτελείο δυνατό, Λάκη Οικονομίδη είχε, Θανάση Κατσαρή, Βουνά δίπλα του. Πακέτα όλοι. Μας δώσεις, λέει, το γήπεδο, τα 20 στρέμματα. Του λέει ο διοικητής, του είχα σε τρελός, του λέει. Του λέει, άκου να σου πω κάτι, του λέει ο Βεζιρτζής. Εκεί θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αυτά και τα λοιπά, δωρεά, θα τα κάνεις αύριο, θα έρθω να πάρω το χαρτί υπογεγραμμένο. Του λέω, όχι αύριο, του λέω, ούτε μετά, λέει, 500 χρόνια τέτοιο χαρτί δεν θα πάρεις. Του λέει, άκου να σου πω, του λέει, δεν ήρθαμε τόσους κόσμους εδώ για να μας πεις όχι, γιατί άμα ήταν να μας πεις όχι δεν ερχόμασταν. Φεύγουμε. Το Σάββατο μιλάει ο Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη ή κάποιος άλλος, δεν ξέρω, και θα πάω εκεί να του πω ότι με είπες όχι, και σηκώνεται και φεύγει. Περιπολικά τον κυνηγούσανε στον δρόμο να τον γυρίσουν πίσω. Για πότε το πήρε το χαρτί? Άντε να κάνουμε τα εγγένεια. Κάνουμε τα εγγένεια για μια πενταριά τρελάκι. Δεν έχω τις φωτογραφίες. Ήρθε τότε, ποιος ήρθε? Ο Λιάννης ήρθε. Μετά ήρθε ο Παπαγεωργόπουλος, έκανε και αυτός εγγένεια. Φάλι πάλι Πετραλιά και αυτή εγγένεια. Τρίτα και στο τέταρτο να πούμε Παχτάρας. Παχτάρας, Αστέριος, Πάχτας, να το ξέρουν αυτό οι παοξίδες. Τάζεις από κοντά εκείνα. Έβγαλε το κοντήλ και το έκανε. Μεγάλωσε ο αυτός. Το γήπεδο έχει πάει να γίνει, έχει πάρει μία μορφή και το παίρνει και τον κρεμίζει, να πούμε. Ο Αλεξόπουλος.
Γιατί το γήπεδο ήταν 4.000, είναι πολύ μικρό, λέει, το κάνουμε πιο μεγάλο. Του λέω, ήμουν στο συμβούλιο, πρόεδρε, του λέω, πώς θα το γκρεμίσουμε. Θα μας σκοτώσουν, λέω, άμα δεν γίνει. Λέει, θα πάρουμε, λέει, την ευθύνη. Γιατί άμα το κάνουμε 4.000, δεν είναι στους νόμους τη σούλε που θα γίνει, που θα κάνει και αυτά και τα λοιπά. Του γκρεμίζει το γήπεδο, του ξανακάνει από την αρχή. Και έγινε αυτό το παλάτι. Τώρα και τι λέω εγώ τώρα, ρε πρόεδρε, τι λέω. Βάλ' το μπροστά να πούμε το θέμα και αυτό. Μου πεις τώρα, ρε μεγάλε, τώρα παίζουμε με τον Άγιαξ. Αν τα παίξουμε, ρε, με τον Άγιαξ. Θα παίξουμε, ρε, βλάχο, νεόπλουτε. Θα παίξουμε με τον Άγιαξ, που έχεις μούτρα, παίξει με τον Άγιαξ. Για παίξει με τον Άγιαξ, θέλεις να φας ακόμα ψωμιά πολλά. Θα τα πούμε. Θα τα λέμε φέτος. Εκεί που φτάσαμε θα πρέπει να κρατηθούμε πρωταθλητές, νταμπλούχοι, αίτητοι. Αυτά είναι τα θέματά μου. Ποιος Άγιαξ, ρε. Που πήγες ξεβράκωτος και είσαι αποκλειστεί από την έσερ σου και δεν πήρες ένα βαθμό. Και σε γλεντήσανε φέτος, πέρσι, όλα τα σαπάκια της Ευρώπης και δεν πήρες ένα βαθμό και σε βάλανε στους ανίσχυρους και έπαιξε με τον Άγιαξ. Αν τα έχεις κερδίσει αυτά τα μάτς, δεν θα έπαιζες με τον Άγιαξ. Αν προχωρούσες εκεί με την έστερ σου κάνα δυο γύρους, έπαιζες ομίλους όπως πέρσι, να έπαιζες και πέρσι. 70-80% είχες μέσα έξω κατοχή και έχασες πέρσι. Γιατί το μυαλό ήταν αλλού. Ετοιμάσου, θα έρθει τώρα, θα πεις, ρε φίλε, μπορεί να κάνεις ένα παιχνίδι. Ναι ρε, δεν λέω, μπορεί να κάνεις ένα παιχνίδι που να βγάλεις μάτια. Μαζί σου είμαι, πάρ' το, είπα εγώ να μην πάνε εκεί. Παίξε την μπαλάρα σου και άμα δεν σου κάτσει, δεν σου κάτσει. Άμα σου κάτσει στα θέματά σου, ενίσχυσε και ώρα. Και να ξέρετε κάτι, ότι τα μεταγραφές δεν τελειώσανε. Θα δείτε τι μεταγραφές θα κάνει τώρα ο Τρελοσαβίδης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει στο μυαλό του. Θα σας τα πω όλα αυτή την εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα που κάνουμε καθημερινή πρωινή εκπομπή. Έχω μιλήσει με ανθρώπους, ξέρω τι σκέπτεται και μείνετε ήσυχοι. Ο πρόεδρός σας, φίλοι Παοξίδες, τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Εφέτος θα χτυπήσω το πρωτάθλημα. Μην περιμένεις να περνάτε από εκεί πέρα μέσα, θα Ολυμπιακοί και Αεξίδες. Σε σένα, σε σας είναι το μάτι μου, να ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ μίλησε με τον Γιαννακόπουλο. Θα πούμε τώρα ή μετά? Να πούμε τις διαφημίσεις? Τζίτζιλας, Παπαδόπουλος? Όχι, το πούμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα μετά τις διαφημίσεις. 3 ώρες εκπομπή έχουμε. Τι με είπε ο Γιαννακόπουλος? Θέλετε να μάθετε? Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα ρίξουμε μετά για τις δικές μας. Παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Κιώσης. 2-31-0-287-888. Αν κάποιος φίλος θέλει να παρεύει, μηνύματα, FM και ενώ 54-526. Αν κάποιος θέλει κάτι να ρωτήσει. Και συνεχίζω αυτά που έλεγα, τη συζήτηση Λίπερο, που είχα Λίπερο. Με τον Τράγκη. Ο Τράγκης είναι καθαρό παιδί, να ξέρετε. Και πάνω απ' όλα διακατέχεται από φιλοπαοξίδικα αισθήματα. Δεν είναι αντιπαοξής, όπως είναι ο Μαρινάκης, όπως είναι ο Αλαφούζος, όπως είναι ο Μελισανίδης. Ο Τράκης είναι δικό μας χέρι. Είχα κάνει και συζήτηση
με το θειό του το Θανάση. Θα σας τα πω μια άλλη φορά. Εδώ θα σας πω τι μου είπε ο Τράκης, ο οποίος ετοιμάζεται, κάνει ομάδα επιχειρηματιών, θα φτιάξει το γήπεδο του Βοτανικού και θα επανέλθει σαν μια μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη που αντικατοπτρίζει προς τα έξω το μεγαλείο και τη δυναμική της Αθήνας. Τέτοιους τους θέλω. Η Αθήνα από τη μια μεριά που συμβολίζει το δυτικό πολιτισμό, έχοντας σαν αιχμή του δόρατος τον Περικλή και τον Παπά, τον Ψηριστράκια και φυσικά τον Παρθενώνα για την Αθηνά, τη Γλάφκα, την Παλάδα και από την άλλη το Βυζάντιο, την Αυτοκρατορία, την Άγια Σοφιά, τη μεγάλη του γένου σχολή, τα Πριγκιπονίσια, το Φανάρι, που συμβολίζει τον πολιτισμό της Ανατολής. Η Ανατολή και η Δύση θα χτυπηθούνε σε έναν αμήλικτο πόλεμο, αλλά μέσα σε αθλητικά, σε αθλητικούς κανόνες και με το εφαγωνίζεστε. Εμείς έτσι μαλώνουμε. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Έτσι μαλώνουμε. Γιατί άμα το αρχίσουμε, το γυρίσουμε στο Αντάρτικο, από εκεί και πέρα άστε, δεν το ξέρετε το παιχνίδι αυτό. Εκεί κάτω, στη μακρινή πρωτεύουσα των Ελλήνων. Καλημέρα σας κύριε. Έλα ρε Γιώργο, μενώτε εδώ πέρα. Πουλάκι μου, πού είσαι εσύ Αηδόνη μου? Πού να είμαι ρε. Τώρα κοίταξε, όσο πλησιάζει το μάτς με τον Άγιαξ, ναι, ανεβαίνουν τα δεσιμπέλα, ανεβαίνει τρέλα, ναι, και νιώθω ρε παιδί μου ότι ο ποπός μου βράζει τώρα. Ο ποπός μου βράζει. Θα, γίνω θα πάθω έκρηξη, θα γίνω ηφαίστειο. Λοιπόν, κοίταξε, ναι, να δεις τώρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Τώρα έχουμε μια αντιπαλότητα, Μακεδονία και Χαβούζα. Αυτή είναι τελειωμένη, είναι καθαρισμένη. Ο Μακεδόνας δεν τρώει μαγιά από τη Χαβούζα. Αυτό είναι τελειωμένο, αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Εγώ είμαι βγαλμένος ιστορικά από Μέγα Αλέξανδρο και Βουκεφάλα, και τώρα που είπα Βουκεφάλα, κάτσε να πετάξω ένα αφιέρωμα σε αυτό το τρελό άλογο, γιατί σε είπα, αγαπάμε Μέγα Αλέξανδρο, είμαστε καψούρια με Βουκεφάλα. Και λέω τώρα, Βουκεφάλα είμαι χάλια. Βλέπω ένα άλογο. Βλέπω ένα ετώ με δυο κεφάλια. Βουκεφάλα είσαι τρέλα, Βουκεφάλα είσαι τρέλα με ασπρό μαύρη φανέλα. Αυτοί είμαστε Μακεδόνες. Τέτοιο Βουκεφάλα. Έχουμε Βουκεφάλα Γιώργο στο μυαλό και δικέφαλο αετό στην καρδιά. Δυο τρέλες που μόνο ο Παοξής έχει, δυο τρέλες ένα κορμί. Και όταν συναντιούνται αυτές οι δυο τρέλες, Γιώργο, μη δείτε τον Παοξή, κρυφτείτε και χαθείτε μπροστά από τα μάτια του, θα σας φάει. Μη δεν είναι καλά, μιλάει και αφρίζει. Το σώμα μας βγάζει, αυτό δεν είναι σώμα, αυτό δεν βγάζει σάλια, αυτό είναι νεροπίσφαιρο. Το ποτίζουμε τον, σε δυο λεπτά τον κάνουμε μουσκεμα. Μουσκύρδι, σαν να κάνει βουτιά στην Καλυθέα, στην Καλκιδική. Λοιπόν, άκου τώρα, Γιώργο. Λέγε, λέγε πουλάκι μου, λέγε. Ναι, λέει, λοιπόν, άκου τώρα. Κάναμε το αφιέρωμα στο Βουκεφάλα, ναι, τώρα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ιστορικά έχει αποδειχθεί πως ο Μέγας Αλέξανδρος όλες αυτές τις εκστρατείες, πως έκανε αυτό το θαύμα. Έχει αποδειχθεί πως τους έτρωγε όλους στις εκστρατείες και στις μάχες. Λένε ότι είχε μυστικό οπλισμό, τον οποίο Βράζει μυστικό οπλισμό, θα σε πω ότι είχε. Γιατί εμείς οι Παοξίδες έχουμε τέτοια τρέλα, που με την τρέλα συναντιόμαστε. Η τρέλα με την τρέλα συναντιέται, Γιώργο. Μόνο ο Παοξής μπορεί να δώσει εξήγηση για να δούνε και ιστορικοί πώς έγινε αυτό το θαύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άκου τι γινόταν στις μάχες τώρα. Παρατασσόταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Με είπες για τα γαυγάμιλα προχτές. Ναι. Πού πέφτουν αυτά τα γαυγάμιλα, ρε. Εκεί προς τη αυτήν, πηγαίνοντας για την Περσία. Α, πηγαίνοντας προς την Περσία. Ναι. Α, δηλαδή, τι έγινε στα γαυγάμιλα και στα κάθε γαυγάμιλα. Γιατί έτσι καθάριζε τις μάχες ο Μέγας Αλέξανδρος. Παρατασσόταν, ρε παιδί μου. Από τη μια μεριά, κάτσε, κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Θέμα. Από τη μια μεριά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι, με τους Μακεδόνες. Ναι. Από την άλλη μεριά είναι οι Πέρσες. Ναι. Παρατάσσονται, σου λέει, τώρα το πρωί θα πλακωθούμε. Ναι. Τι γίνεται εκεί, για πες μου.
Τι γίνεται, τώρα θα σου πω τι γίνεται, ποιο είναι το μυστικό, ρε, το μυστικό του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν αυτή η τρέλα, αυτό το τρελό άλογο, εκεί τους έτρωγε όλους. Με τη μαγιά του Βουκεφάλα, γι' αυτό σου λέω, έχω Βουκεφάλα στο μυαλό, δικέφαλο αετό στην καρδιά και δεν μασάω τίποτα. Θα τους εξαφανίσουμε όλους, Γιώργο, δεν υπάρχει. Και τον Άγγελσα το, θα το φάμε, με τη μαγιά μας. Ξέρεις, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, ξέρεις τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πρώτα πολύ σωστά είχε το Βουκεφάλα, ο οποίος Βουκεφάλας ήταν βουνό, ήταν ένα τεράστιο άλογο. Ναι. Σιδηρόφτρα. Τρελό άλογο. Τρελό, είχε τρέλα, ναι. Δεν μπορούσε να το αντιθασέψει, δεν μπορούσε να το ηρεμήσει. Μόνο δεν αυτός. Ήταν, μόνο μπορούσε αυτός. Μπορούσε να πιο ποδάρια έτρεχε. Ναι. Ήταν τέτοιο τρελό άλογο, που όλα τρέχα στα τέσσερα και αυτό έτρεχε στα δύο και τα δύο τα κοπαλούσε πάνω κάτω. Και όποιον έβρισκε μπροστά του. Τον ισοπαίδωνε, τάγκστρε. Μια πεταλιά με τα πέταλα και το έριξε κάτω. Λοιπόν, μαζί του ο Μέγας Αλέξανδρος είχε και καμιά πεντακοσαριά τρελούς. Ναι. Τρελαμένους σαν και σένα, ρε παιδί. Ναι, παοξίδες, όχι. Παόκια, ρε, δικά μας χέρια. Τα σημερινά παόκια ήταν η στρατιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να κάνουμε μεταφορά ιστορίας. Η ιστορία είναι μπροστά σου, στη θέση του Μέγα Αλέξανδρου, ο Μανάβης. Ναι. Επάνω στο άλλο. Είμαστε η συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μανάβης ο Μεγάλος Αλεξάνδρος, οι παοξίδες, η στρατιά, ντου και φάτε τους. Και όλοι τους γινόντουσαν Γιώργο Ντουμάνια, Καπρέος, ντουντούκες, φάτε τους. Όταν έλεγε ο Μανάβης, όταν βρήκαμε το 81 σε κάτι λεωφόρο, σε κάτι διασταυρός, στις κοκκινοσκουβίσεις, στον τελικό, ντουσις κομμότριες. Δεν έλεγε τους Ολυμπιακούς. Ντουσις κομμότριες για να μας τον πάρει ότι έχουμε κομμότριες μπροστά μας. Και τρέχαμε σαν εμμολυσμένοι, Γιώργο. Δεν βλέπαμε μπροστά μας. Τι βλανάκι ο Βουκεφάλας. Ο Βουκεφάλας μπροστά μας είχε μυαλό. Είχε λογική. Εμείς είχαμε χαζέψει εντελώς. Και όταν ο Βουκεφάλας συναντάει την τρέλα του Βουκεφάλα με τον Παοξή, το δικέφαλο αετό, όταν συναντιούνται δύο τρέλες, γίνεται η έκρηξη, γίνεται το υπαίσιο, γίνεται το μεγάλο μπαμ. Και αυτό το μπαμ, Γιώργο, γίνεται μόνο μέσα στην Τούμπα, γιατί ο Παοξής έχει αυτό το DNA. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Λοιπόν, Γιώργο. Έλα. Πάμε παρακάτω. Για τη μάχη, πώς να σας εξηγήσω αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο. Μα πήγα να σου το πω, να σε βοηθήσω και με διέκοψες. Μάζευε, λέω, καμιά πεντακοσαριά δίπλα του πάνω στα άλογα και έλεγε, πού είναι ο βασιλιάς της Περσίας, εκεί, ντου επάνω του, με τους 500. Ακολουθούσαν και άλλοι. Αυτοί οι 500 που πηγαίνανε μαζί του και κυνηγούσαν τον βασιλιά, ήταν θεριστικές μηχανές. Είχανε τρέλα πολύ, παοξίδικη επάνω στο μυαλό τους. Και κάνανε ντου. Κάνανε ντουρα, πούμε. Κάπως πρέπει να δημιουργηθεί. Κάπως πρέπει να την εξηγήσουμε αυτή την τρέλα. Γιατί δεν γίνεται, εγώ μπορώ να σε πω στα λόγια, Γιώργο. Έδωσα έναν χτες μια πουνιά και πέσα 10. Αυτό πρέπει να το εξηγήσω. Πώς έγινε πρακτικά. Αν δεν εξηγηθεί, λέμε κάτι και είναι στον αέρα. Εγώ θα σας εξηγήσω πώς έκανε αυτά ο Μέγας Αλεξάνδρος. Για λέγε, ρε. Γιατί αυτές τις εξηγήσεις μόνο ένας τρελός που έχει την τρέλα μέσα του και το Βουκεφάλα μέσα του μπορεί να τα εξηγήσει. Άκου να δεις συγκοινότητα στις μάχες. Καθόταν ο Μέγας Αλεξάνδρος απέναντι στο γαβγάμιλο αυτό και συναντιόντουσαν αυτός ο πάνω στο άλογο του, καμαρωτός αυτό, ο Μέγας Αλεξάνδρος στο Βουκεφάλα. Το λέει ο Μέγας Αλεξάνδρος. Το Βουκεφάλα, ντου. Ναι, όχι ο Μέγας Αλέξανδρος λέει. Ο Βουκεφάλας ο Μέγας. Αυτό δεν θέλετε εσύ από μένα. Το λέω γαβγάμιλος να σε φάω, ρε. Θα φάω τη Μακεδονία. Το λέω ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι είπες, μωρή κουφάλα. Τι είπες, μωρή κουφάλα. Άκουλα, τι γίνεται. Και επειδή στις παρατάξεις, η πρώτη παράταξη, Γιώργο, ήταν αυτή που ήταν καβάλα στα άλογα. Κάτσε ρε, μιλάω, α πούμε. Ποιος είναι η σύζυγος. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, στην πρώτη παράταξη, πάντα τότε σε εκείνες τις μάχες, στις πρώτες παρατάξεις ήταν τα άλογα. Ναι. Μετά οι στρατιώτες, οι πιζικάροι και τρέχανε ντου από πίσω και να πάμε ό,τι μένει. Ναι. Έτσι πως είναι τώρα πρώτη παράταξη ο Μέγας Αλέξανδρος με τα άλογα του, αλλά πρώτη μούρη ο Αλέξανδρος με το Βουκεφάλα, πρώτη μούρη ο άλλος με το άλογο του μούρη να πουλήσει μαγιά στο Μέγα Αλέξανδρο.
Και έτσι που θα ανταλλάσσουν και θα σε κάνω, του θα σε πάω και εγώ θα σε πάω και όχι εσύ θα με πας. Τρελαίνεται ο Βουκεφάλας. Πάντα αυτό κύριε Τεσμάκης Γιώργο, να το ξέρουν όλοι οι επιστήμονες. Τρελαίνεται ο Βουκεφάλας, άκου Γιώργο την κοινότητα. Τρελαίνεται ο Βουκεφάλας και άρχιζε να χλιμιντρίζει. Πώς το άλλο να χλιμιντρίζει, ναι, ναι. Ναι, χλιμιντρίζει. Σιγωνόταν και στα δυο πόδια. Θα σας κάνω κάτι χλιμιτσούρες και συγκρονόταν Γιώργο το ο Βουκεφάλας στα δυο πόδια και δεν έπεφτε, ενώ όλα τα άλογα συγκρονόταν στα δυο πόδια και στο δευτερόλεπτο, στα δυο δευτερόλεπτα πέφτε, δεν κρατιόταν. Ο Βουκεφάλας ήταν το μοναδικό άλογο, τέτοια τρέλα έβγαζε, που κρατιόταν στα δυο πόδια για δυο για τρία λεπτά και να χτυπάει τα πόδια του σαν πεταλιές. Και έτσι όπως θα χτυπούσε τα πόδια του πάνω κάτω και τους πουλάει τρελά, Γιώργο εκεί γινόταν το μεγάλο θαύμα. Τους πετούσε το παλαμάρι του, 1,5 μέτρο παλαμάρι, και μόλις το βλέπαν οι άλλοι διαλογόμενοι απέναντι, ενώ έλεγε ο βασιλιάς τους στους Μακεδόνες να τους πάμε, καπνό στα άλογα, πίσω του να φύγουμε, να χρυφτούμε. Ο Βουκεφάλας τρελάθηκε και όποιο πιάστηκε να μας συγχωρέσει, να μας κάνει φοράδες, φορεχτές, κάτσε ρε μιλάω να πούμε. Έλα, κάτσε ρε, μιλάμε για το Βουκεφάλα ρε, κάτσε. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Άκου τώρα. Ναι. Γι' αυτό κέρδισε όλες τις μάχες ο Μέγας Αλέξανδρος με τον Βουκεφάλα. Το και ο παλαμάρι που έβγαζε όταν σηκωρώσε στα δυο πόδια, όλες τις φοράδες και ο παλαμάρι γινόταν καπνός, Γιώργο. Πάμε να κρυφτούμε ποιος είναι το Βουκεφάλα και δεν φοβήθηκε. Ωραία, έφυγε. Τι φύγε, αυτή είναι η πραγματικότητα Γιώργο, πάω και είμαστε. Εμείς θα εξηγήσουμε τα ρεξί και τα πάω κάρα και να θυμάσαι αύριο θα περάσουμε και από τον Άγιαξ, να το θυμάσαι. Τα φιλιά μου σας αγαπώ. Γεια σου ρε Μελώτη. Ορίστε, ο επόμενος. Έλα Γιώργο, καλημέρα. Καλώς τον ε. Λοιπόν, ο Βασίλης είμαι από Πρέβεζα. Γεια σου ρε Βασίλη, τι κάνεις ρε παιδί μου. Λοιπόν, σας ακούω και χαίρομαι πραγματικά. Μερομένου ότι είναι πολύ ωραίος, είναι γραφικός τύπος, μπράβο του. Η πανέμορφη Πρέβεζα, έχω μάθει ότι έρχονται, λέει, εκεί πέρα έχετε ένα ποτάμι, λέει, που κατεβαίνει. Ο Αχαίροντας. Τον Αχαίροντα και πέφτουν μέσα, λέει, τουρίστες εκεί πέρα και κάνουν μπάνιο και γίνεται πανηγύρι. Μπράβο στην Πρέβεζα, μπράβο στην άνοδο που έχει στην οικονομία της. Μακάρι να μπορέσει να ακολουθήσει όλη η Ελλάδα έτσι. Στον τουριστικό τομέα όπως και η Πρέβεζα. Πάμε στα θέματά μας. Πώς βλέπεις? Λοιπόν, για τον τουρισμό πραγματικά καλά το είπες. Έχουμε μεγάλη άνοδο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο, όπως το λένε, ένα σχόλιο το οποίο χρειάζεται πολύ συζήτηση. Λοιπόν, ας άκουγα νωρίτερα που συζητούσες τον πρόεδρο το μεγάλο το δικό μας και έλεγες για ό,τι ακριβώς έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο... Τέλος πάντων δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη ΣΕΚΑΠ, η οποία το σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας το φορτώθηκε ο Σαββίδης. Λοιπόν, όταν όμως η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην κυβέρνηση το 2012, του παρέδωσε τη ΣΕΚΑΠ για να γλιτώσουν 200 εργαζόμενοι, να μην χάσουν το ψωμάκι τους. Ο Σαββίδης σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε το χρέος, το σκάνδαλο που είχε δημιουργηθεί το 2007 μέχρι 2009, με αυτή την υπόθεση λαθρομπορία τσιγάρων. Τι θέλω να πω, πού θέλω να καταλήξω. Είχε γίνει το αδίκημα 10 χρόνια πιο μπροστά από μια διοίκηση διορισμένη πάλι από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, απλώς το αδίκημα αυτό πήγανε να το φορτώσουν στο Σαββίδη. Μπράβο, το πρόστιμο του αδικήματος. Το πρόστιμο, αδίκημα, καλά το χαρακτηρίζει. Το πρόστιμο που είπε ακολουθούσε το αδίκημα. Λέγε Βασίλη. Λοιπόν, και όταν πέρασαν στην αντιπολίτευση, κινήθηκαν με τέτοιο μένος κατά του Σαββίδη, λες και για την καταστροφή του τόπου έφταιγε στην Ελλάδα μόνο ο Σαββίδης, ενώ αυτός αντιθέτως είχε επενδύσει στην χώρα μας κάπου 400 εκατομμύρια μαζί και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι ντροπή πραγματικά αυτό το κόμμα να ασχολείται με τον Σαββίδη, όπου τάισε στην κυριολεξία, μπορώ να πω, τόσο κόσμο και να ασχολείται ακόμα σήμερα, γιατί όταν βλέπεις μία ΕΡΤ απαξιώνει τον πρωταθλητή Νταμπλούχο, αέτητο πρωταθλητή, Νταμπλούχο ΠΑΟΚ, τον απαξιώνει να πάρει τα δικαιώματα, ενώ στον Ολυμπιακό για το 2009-2011 έδωσε κάπου 17 εκατομμύρια. Λοιπόν, εμείς σαν λαός του ΠΑΟΚ έχουμε κάνει το μεγαλύτερο λάθος στις τελευταίες εκλογές. Τι θέλω να πω, όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ωφελήθηκε ο ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η καταστροφή για εμάς, διότι θα μπορούσε ο κύριος Σαββίδης να είχε αποχωρήσει με αυτά που του κάνανε, λοιπόν, και να αλωνίζουν ο
όπως ξέρουμε στην Αθήνα. Δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ ο Σαββίδης παρέμεινε. Δεν του σκάναμε το χατήρι, όμως θέλω να πω το εξής. Και να κλείσει, σήμερα... Βασίλη, γιατί είναι γεμάτο κέντρο, ναι, πες μου. Συγγνώμη, κλείνοντας θέλω να πω στον φίλο μου τον Μένιο. Μένιο, δεν ήταν το παλικάρι νωρίτερα? Το Μενώτη, ναι. Α, ο Μενώτη, συγγνώμη, ο Μενώτη. Λοιπόν, θέλω να κλείνω γρήγορα, θέλω να πω για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τρίζουν τα κόκαλά του, γιατί στην υπογραφή των Πρεσπών δεν βρέθηκε ούτε ένας Μακεδόνας, είτε Σιριζέος, είτε Κομμουνιστής, είτε οτιδήποτε, να αποχωρήσει από τη Βουλή, να απαιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα για την Μακεδονία, την οποία πολύ καλά υπερασπίζεται ο λαός. Δυστυχώς, μα δυστυχώς, τρίζουν τα κόκαλα του Μέγα Αλέξανδρου για αυτό το θέμα. Τίποτε άλλο, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στην Πανέμορφη. Πρέπεζα. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς τον. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε μου. Ξέρεις, παπά, γιατί ήταν τρελαμένος ο Βουκεφάλας? Όχι. Ο Βουκεφάλας γιατί ήταν τρελαμένος, ξέρεις? Όχι. Γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Μαουρίσιου. Του Βαρέλα. Άντε, καλή βδομάδα. Καλή βδομάδα, καλό 15. Στο καλό, στο καλό. Και με τη νίκη. Και με τη νίκη. Ορίστε ο επόμενος. Ναι. Ναι, εσείς είστε. Καλημέρα, Γιώργα. Καλώς το να και σ' άργησε. Πού είσαι, χαρά μου. Δεν μπορώ να σε πιάσω, ρε. Χθες, προχθές πάλι πήρα. Τι γίνεται, τόσο περιζήτητος είσαι, με φαίνεται. Τι κάνεις? Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνο σου μικροφωνίζει. Έξω είμαι, ρε. Μέσα είναι το ράδιο. Κάτσε ναι, πάνω, χαμηλώσε. Άντε, χαμήλωσε το. 2-31-0-2-87-8-8-8. Ανοίγουμε γραμμές. Χαμήλωσε. Έλα, ακούς? Τι να ακούσω, ρε, πιο πολύ το δυνάμωσες. Όχι, ρε, το κλείσα εντελώς. Άντε, εντελώς πάμε. Το κλείσα. Πάμε. Τι κάνεις άλλο, πώς πας? Είμαστε μια χαρά, ετοιμαζόμαστε για το αυριανό ματς ψυχολογικά. Και πιστεύουμε να δούμε ένα καλό μάτς και να δούμε εγώ και... Εγώ σου λέω αλήθεια τώρα. Εγώ λέω θα περάσουμε. Έχω μεγάλη πίστη. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ μεγάλη πίστη έχω, ρε παιδί. Άλλες φορές, ξέρεις, όταν τσιτσιριάζω πόσο λέω να κάνω έτσι το μισκόνι τρέχα, ναι. Κερδάμε πάντα. Πάντα κερδάμε. Αλήθεια σου λέω. Δεν κάνω πλάκα. Τσιτσιριασμένος είσαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιώργα, είχες πει για τον Ιβάναρο προλίγο. Κάτι είχες πει στην αρχή, ρε. Είχα πει. Και να το κάνω. Ναι, τι το λέγανε όταν ήρθε. Όταν ήρθε, ναι. Ο Ρώσος. Ο Ρωσοπόντιος. Ο Παντελόνι δεν έχει. Κλόουν, θυμάσαι τι λέγανε. Σακάκι δεν έχει να αλλάξει. Ναι, σακάκι δεν έχει. Αχ, Γιώργα, ξέρεις τι κατάλαβα και τι κατάλαβα. Αυτά είναι 60 χρονών είμαστε. Άλλο θα σε πω. Αυτή. Τους χαλάει την πιάτσα ο Ιβάν, Γιώργα. Βέβαια. Αυτοί μάθαν έτσι, στο μούχτι, ξέρεις. Με πιάνεις τώρα. Να τρώνε, δεν βαριούνται, μέχρι να σκάτουν και πάλι. Αλλά τι να κάνει ο Ιβάναρος, επειδή είναι άπλας και πληρώνει και κάνει και τους φόρους του και τα αυτά του, δεν θέλουν έντιμους πολίτες αυτοί, Γιώργα. Αυτοί θέλουν αρπακόλες, να τα ρουφάνε όλα, να μην αφήνουν τίποτα. Και να βγάζουν το χρήμα έξω. Έτσι είναι, ρε Γιώργα. Έτσι μάθανε, ρε φίλε, και τους χάλασε τη μανέστρα ο Ιβανάκος. Ναι, ο Ιβανάκος. Ποιος Ιβανάκος, ρε. Μακάρι να είχαν από αυτόν τον άνθρωπο να είχαν, ρε Γιώργα. Βέβαια. Εγώ δεν ήξερα, αλλά έμαθα κάτι πράγματα. Τα μισά να είναι αλήθεια, φτάνουν, ρε Γιώργο. Θα τα φτάνουν, πω εγώ, σήμερα φέτο, τώρα που αυτή τη βδομάδα που θα έχουμε πρωινή εκπομπή και έχουμε και ώρα πολύ, yeah. Θα πούμε πράγματα τι έχει στο μυαλό του. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Έχει πολλά. Πέρασε καλά στο λιτόχωρο. Μια χαρά, βέβαια. Πήραμε τα... γέμισε το... Δεν σε ξεχνάω για εκείνο που είπα για τη γράπα. Ναι. Τώρα όμως θα βγει το φρέσκο. Τώρα τέλος του μήνα, μην τραγωγεί. Από τώρα, ρε, θα κάνετε. Τώρα τέλος, αρχές Σεπτεμβρίου. Τι στα φίλια θα βράσεις? Αρχίζει, δεν κάνω. Εγώ έχω τα φιλαράκια μου το ίδιο. Τι σε νοιάζει, θα μην σε μέλει. Μην ρωτάς. Εντάξει. Εσύ μόνο θα ρουφάς το δάκρυ, θα λες αυτό είναι δάκρυ. Το δάκρυ της Παναγιάς. Να σε καλά. Μπράβο, Γιώργα. Καλή συνέχεια. Και αύριο έχω μεγάλη πίστη, δεν ξέρω, Γιώργο. Άντε, θα τα πούμε και αύριο. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Ποτ πουρί από ατάκες θέλεις? Δηλαδή. Ας.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κανονικά. 100%. Πρωτάθλημα θα πάρουμε 70 πόντους. Ο Τσιμάρας. Τι να κάνει ο Τσιμάρας, άρα. Τι να κάνει. Ξεβάθη κάγκελα. Πάμε στο σκρά. Το πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Υπάρχουν στα ραδιό στο YouTube, καθόμαστε τα ακούμε καμιά φορά. Ναι. Θυμόμαστε τα παλιά. Ναι. Να βάλουμε ένα. Δεν μου λες. Ναι, να βάλουμε ένα από τα παλιά, ξέρεις τώρα. Πες και τίποτα για τον μπάσκετ. Ναι, εξαιρετική έρθα. Πούμε όπως επίσης. Πούμε κάτι για το Λένιν, το Λένιν να πεις. Το Λένιν. Ο Λένιν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το ξέρω, έχει καμιά 8 ετία, 9 ετία, το έχεις αφήσει στη μέση. Ναι, το έχω αφήσει στη μέση. Ξέρεις, θα κάνουμε. Μετά το διάλειμμα θα βάλουμε ένα παλιό αυτό το, να θυμηθούμε τα παλιά, ένα παλιό κομμάτι από τους Ιλουμινάτη. Έχω 2-3 ναι, που βλέπω. Βάλε. Ένα είναι η μέρα ενός από, πώς τον είναι, από, πού, από τα κουφάλια του Κουφαλιώτη. Εκείνος ο γάβρος ρε, που Μονταλικέρης ρε μας. Μονταλικέρης, ναι, ο Μιτσάρας. Με το Χαβίτο, τον αναπτήρα. Ναι. Λέει, πες και ο Χαβίτο, τι είναι λέει αυτός αναπτήρας. Τι ωραία ήταν το είχαμε... Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά, Γιώργη. Άντε να πάρουν και άλλοι. Φιλιά. Βρήκε ένα απόσπασμα του... Είναι η μέρα, πώς περνάει τη μέρα του ένας... Από τα κουφάλια. Δεν ξέρω πώς είχε γίνει η ιστορία. Είχε πάρει ένας από τα κουφάλια και ήταν χθεσινός που λέμε, δηλαδή και φάτος. Τι είναι η χθεσινή? Αυτοί που πηγαίνουν στα μπουζούκια γυρίζουν πίσω κατά τις 4 ώρα, 4.30 στο σπίτι, 6 ώρα, 6.30 πρέπει να σηκωθούν να πάνε στη δουλειά τους και σηκώνονται και είναι υπό την επίρρεια του αλκοόλ της περασμένης νύχτας. Και πάνε να πιούνε τον καφέ και είναι χαμογελαστοί. Γιατί είναι ακόμη ψιλοσουρωμένοι. Αυτή είναι η λεγόμενη χθεσινή. Είχε πάρει ένας φίλος, μήπως να το βάλουμε επειδή είναι... Πόση ώρα είναι, 5 λεπτά, ρίχτω. Τέρατα και ειδικά το Συρίγκο λέει. Είχα λέει ένα θυσιμέ χθες και δεν μπορώ να συνέλθω. Τι να νοκά, ο Κουφαλιώτης. Είχα να μεθύσει ο άνθρωπος. Φίλε, ρίξε ένα ποτάκι. Ναι, βασικά τι ήπιες. Τι ήπιε. Τι λέμε, μαζί, τι με θύσει. Από πού είναι? Κουφαλιώτης. Από τα κουφάλια. Σίγουρα θα τα πιω στα κουφάλια. Γιατί είναι Γιώργο στα κουφάλια? Εκεί που θα τα πιω, αφού εκεί πέρα τα γούστα ρε Κώστα για βράδυ. Τώρα που να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, από τα κουφάλια. Αρθεί στη Θεσσαλονίκη, τι βενζίνε. Άμα γεμίσει κιόλα, πώ θα γυρίσει. Δώσ' μα πληροφορίε και θα σου δώσουμε. Να. Εμεί να κάνουμε μια έρευνα. Ναι, ένα έρευνα θα κάνουμε. Κουφαλιώτη. Έτσι. Τζόνι Κόκκινο θα πει. Τζόνι Κόκκινο. Αλλά αυτό εχθέ το βράδυ λέει. Ναι. Αυτός ξεκίνησε κατά τις... 2.30-3. Όχι. Μετά τις 7. Τα σταχωράφια αυτούς τώρα. Αυτοί τώρα ραντίζουν. Ναι. Λοιπόν, τα σταχωράφια γύρισε. Πήγε έκανα ένα μπάνιο να φύγει το τυρί από πάνω. Τυρί! Εντάξει ρε παιδί μου, η βλαχιά από πάνω. Βλαχιά! Αμπάζει τους αγρούς! Η αγροτιά. Εντάξει τώρα, να φύγε πάρω μη τσίθρα ρε παιδί μου. Μισή. Κύριο, την ταγκύλα που πιάνει. Ταγκύλα. Ρε μπες μέσα για κάνει ένα μπάνιο και τέλειωνε. Καλά. Είχε μέσα, έβαλε το κάμισο σου, είναι λίγο στενό γιατί η χιλιά έχει γεμίσει. Περσινό προπέρσινο. Βγήκε έξω, πήρε το Toyota. Toyota. Τι θα πάρει αφού είναι κουφάλι. Nissan. Toyota, Nissan. Ντάτσου. Ναι. Πήρε τον Τάτσο, πήγε στην καφετέρια. Κάθισαν εκεί πέρα. Έπιασε ένα κουβά φραπέ. Ναι. Έπιασε 8.30-9. Με το που τελειώνει ο φραπές, λέει, θέλει ένα δάχτυλο, θα σηκώσει το χέρι, βάλε ένα ρε το δικό μου. Και έχουν και κάτι χαζοβλάχο. Ναι. Επίθετα. Βάλε ένα τσιψάκι, ας πούμε, ξέρω, να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ναι. Βάλε ένα αυτό κτλ. Λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 10.30 με 11 να έχει ρουφήξει με το 3-4 τον έχω κονιάκια, αυτά πες τα ουίσια κόκκινα. Με στραγάλι. Στραγάλι, σωλήνα, ποτήρι και πάγω μέχρι πάνω. Καμιά ηλιά, κάτι τέτοια. Τίποτα ρε παιδί μου, βγάζουν κάτι κομματάκια με έτσι τόστ. Ναι. Έχει αρχίσει η δρόνη.
Μασχάλι, το μέτωπο είναι αυτό το γλυτσερό όπως γίνεται εδώ και τα λοιπά. Το μαλλί αρχίζει λαδώνει. Λαδώνει και... Αρχίζει φτύνει όταν μιλάει. Έλα ρε Κώστα. Όταν μιλάει, τα φυστήκια, φεύγουν κάτι άσπρα κομμάτια. Και εκεί τον παίρνει, έρχεται ο κουμπάρος. Ναι. Μόλις έχει αρμέξει τα πρόβατα και τον παίρνει και πηγαίνουν στο απέναντι για ρετσίνα. Η ώρα τι ώρα είναι τώρα. 10:30-11 παρά. Έχει πεινάσει, τον κόψα και τα ουίσκια. Έτσι ακριβώς. Και πλακώνονται. Μου κάνω ένα κοκορέτσι, έχω καλά κρέατα. Ναι, ναι. Ένα κοκορέτσι, καμιά μπριζολάρα, φέρει και 3 μπιφτέκια ο Δεσάιτ να πούμε. Μια σκάφη τηγανιτές πατάτες και δώσε. Και ρετσίνα. Καρετσίνα. Κατά τη μία παρατέταρτο αρχίζει, κλείνει το μαγαζί. Που δεν πάμε απέναντι πάλι. Ναι, και ξαναγυρίζουν. Βάλε ρε ένα από εκείνα, έχει πάει μέχρι τις 2-3. Κατά τις 2 η ώρα πάνε σε ένα παλιό στάβλο που έχει γίνει μπαράκι. Έχει κάτι βουργάρες μέσα, κάτι αυτές, κάτι ξεπεσμένες κυρίες παλιές που έρχονται με τα αυτά από τη Θεσσαλονίκη, τους τα φέρει ο ταξί. Και έρχεται κάτι στις 8 και 5 η ώρα το πρωί και τις μαζεύει. Λοιπόν, 2 η ώρα και 2.30. Βέξει την κοπέλα τι θα πει. Μανουριάζει με το κούκλο εκεί μέσα που κάνει το τσατσό. Αλλά ο τσατσός ξέρει ότι όπως και να γίνει είναι ο πληρωτέος ο κουφαλιώτης. Κάνει εκεί πέρα, πιάνει την καψούρα την έτσι που την είχε από προχθές το βράδυ. Αύριο δεν θα έρθω, θα κάτσω να κοιμηθώ, θα έρθω μεθαύριο. Κουφτώνει λίγο, κάνει, δείχνει, μπαίνει και σε καμιά καβάτζα, προσπαθεί, δεν μπορεί με σουσούρα τι να κάνει. Και για τις 4.30 την κάνει. 4.30 την κάνει πίσω. 5 ώρα σπίτι. Σπίτι. Τραβάει ένα μετό. Μαλώνει με τη γυναίκα του. Πού ζουν αρεκοπρίτη πάλι. Άσε με κι εσύ, όλη μέρα να δουλεύω και τα λοιπά. Βγήκα μια μέρα έξω με τα παιδιά. Τραβάει ένα μετό. Και όπως είναι χωρίς να ντυθεί, ξαπλώνει. Ναι, αλλά 7.30 ώρα πρέπει να πάει να τετάει στα γελάδια. Κομμάτια. Κομμάτια γιώργο. Σουρωμένος, κάρι. Πάνε σφυριά μες στο κεφάλι το πρωί. Τα ταΐζει, τα κάνει, τα δείχνει. Τα αρμέγει, από το γάλα ρίχνει κανένα δυο να πούμε μπαχ μπαχ που. Πάμε, Σταύρος Κόλκας από το αεροδρόμιο. Γεια σου Σταύρο. Γιώργο μου, πού είσαι. Καλημέρα παιδί μου. Καλημέρα και καλή διασκέδαση να έχεις φίλε. Να έχω καλή διασκέδαση για το βράδυ ή για αύριο. Γενικά, γενικά όποτε, ναι, γενικά. Όπου και να πάω να περάσω καλά. Εκπληκτική η ευχή του Σταύρου Κόλκα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, είμαι σε καλό mood που λέει και η αποστολία. Αν έχουμε και καλό αποτέλεσμα θα είναι, θα δέσει το γλυκό. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γίγαντα. Και από την άλλη μεριά μια ομάδα που τώρα δημιουργείται, τώρα δυναμώνει. Τώρα μαθαίνετε σε αυτά τα μονοπάτια τώρα, που τα καινούργια τα... Είσαι ποιητής φίλε, εγώ λέω να σ' ακούσω να τα λες. Ρε πουλάκι. Η αποστολία είναι εκεί. Όχι ρε, χαμένη. 2-3 μήνες έχω να με τη μιλήσω. Πού να τη μαζέψω. Δεν μαζεύεται, έχει πάρει τα φούρνα, δεν έχει αφήσει θάλασσα για αυτό. Ναι, ακούγεται και αδάμαστα, αδάμαστα φίλε, αδάμαστα. Εμείς είμαστε στα αεροπλάνο, περιμένουμε να φύγει η ομάδα για να φύγουμε όλοι. Μια πτήση κοντά στις 2.45 πιστεύω, έτσι όπως βλέπω αυτό το μοντέλο αεροπλάνου, από τα 30.000 πόδια θα κινηθούμε. Υπάρχει μια εμπειρία της πτήσης. Εντάξει, η ομάδα πληρέστατος με ό,τι δυνάμεις έχει, με ό,τι υλικό έχει, πηγαίνει στο Άμστερνταμ Γιούργο. Έχουμε συνείδηση απόλυτη του πόσο δύσκολο είναι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, αλλά επί της ουσίας μπάλα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική. Έχει κάποια καλά στοιχεία τα οποία αν τα βγάλει μέσα στο γήπεδο μπορεί να κάνει ζημιά σε μια ομάδα που ναι μεν επιθετικά είναι πάρα πολύ ποιοτική και με τεράστιο ταλέντο, αλλά αμυντικά έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι ότι έχει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακατόρθωτο, πάμε με ταπεινότητα και βλέπουμε. Νομίζω ότι δύσκολα ο προπονητής θα αλλάξει κάτι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δύσκολα να είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι παράδειγμα δοκιμές που έκανε. Νομίζω θα δούμε πάνω κάτω το ίδιο σχήμα. Δεν είναι και άνθρωπος ο Περέιρα που θα αλλάξει έναν κορμό τον οποίο του έδωσε πολλά παιχνίδια στα φιλικά. Αυτή είναι η εικόνα. Από κόσμο νομίζω ότι τα εισιτήρια θα εξαντληθούν. Περίπου 300 έμειναν που θα διατεθούν από το ίντερνετ. Σύνολο πόσα μας έδωσε η... 2.500 θα είμαστε εκεί. Βάλε και τους λάθρους θα ψηφίσουμε στο φίλια του άνθρωπου. 3.000 σίγουρα. Κάνα 3.000 θα είμαστε. Σίγουρα.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είσαι κοντά στην ομάδα και η γνώμη σου ενδιαφέρει και εμένα και τον κόσμο. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Γιαννούλη. Μια χαρά είναι, σε καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή είναι. Κατάσταση. Σε πολύ, ένας εμένα μου άρεσε εγώ, πάρα πολύ. Γιώργο, θα σου πω κάτι. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι στην ομάδα και έχουν στην πλάτη τους πλέον ένα ντάμπι, εντάξει, πατάνε πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Δηλαδή η ψυχολογία των τίτλων αποτυπώνεται εντός αγωνιστικού χώρου. Εντάξει, είναι δηλαδή παιδιά τα οποία τώρα ο Γιαννούλης έφερε στα μέσα της σεζόν πέρσι στην ομάδα, ήθελε και αυτό τον χρόνο του, τέλει μέσα από την ατυχία του Βιερίνια βρήκε ρόλο. Πνευματικά προετοιμάστηκε κατάλληλα και έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον πρώτο επίσημο παιχνίδι, όπως και σε αρκετά φιλικά. Και είναι ένα project που πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαίος παίκτης, έχει στοιχεία, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σαν παίκτης του αδρομή του ήρθε πρόταση στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΗ για 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξύπνησε οι Γάλλοι να προηγήσουν, να δώσουν 2,5 εκατομμύρια έτσι. Κάτι είδανε, προφανώς και αυτοί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που πρέπει ο ένας ποδοσφαιριστής να κοιτάει πάντα είναι να μην επαναπάβεται στην συμμετοχή, να ψάχνει το κάτι παραπάνω. Γιατί σαν νοοτροπία το έχουμε αυτό. Φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε όπα εδώ είμαστε. Δεν είναι έτσι. Το κλειδί λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις νεαρών Ελλήνων παιχτών είναι να μπορέσουν να συνεχίσουν την προσπάθεια να γίνονται καλύτεροι και πιο σημαντικοί για τον σύλλογο που εκπροσωπούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Πολύ ωραία και πολύ ωραία μας τα είπες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο παίκτης και ξέρεις που θέλω να σταθώ, Σταύρο, ότι του έρχεται η ατυχία με το αυτογκόλ, κατεβαίνει κάτω και παράει ένα φάουλ από πολύ καλή θέση και τη στέλνει στα περιστέρια και εκεί σκέπτομαι και λέω τον χάσαμε τον παίκτη. Παρόλα τα δύο τα άσχημα τα αποτελέσματα που του ήρθαν στις πρώτες φάσεις, κάθε λεπτό που περνούσε γινόταν καλύτερος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Για να το ξεκαθαρίζουμε, ο μόνος για μένας δεν φαίνεται ευθύνη για τον κόλ. Ναι, λέω η ψυχολογία του πώς θα ήταν. Ναι, εκεί δεν. Εγώ νομίζω ότι την ώρα του αγώνα ότι κάνει και επίγνωση ότι έστειλε αυτός. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, μιλάμε για ένα λάθος το οποίο δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Με κακή τοποθέτηση ατόμων σε τείχος. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον άλλος ένας. Αλλά τέλος πάντων αυτά συμβαίνουν. Ο Ελ Καντουρί σε τι κατάσταση βρίσκεται? Εντάξει, κοιτάξτε, ο Καντουρί είχε ταλαιπωρηθεί, είχε το θέμα στη μέση, έπαιξε 90 λεπτά, το διαχειρίστηκε, προπονήθηκε τελικά. Είναι καλά. Είναι καλά βέβαια, όσο ένα παιδί το οποίο έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, δεν ξέρω, σε αυτή την περίοδο. Απλά είναι έμπειρος, είναι έξυπνος, είναι παιδί το οποίο τέλος πάντων ξέρει να διαχειρίζει τις δυνάμεις του και είναι και πολύ σημαντικό σε αυτόν τον πάο. Ειδικά μέσα στο Άμστερνταμ, από αυτόν για μένα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο πάω θα γίνει αυτό. Γι' αυτό, Σταύρο, σου ρώτησα για αυτούς τους δύο τους παίκτες. Οι άλλοι όλοι δεν θα μιλήσουμε για όλη την ομάδα. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι θα τα καλύψαμε. Καλό ταξίδι να έχετε και με την νίκη. Να είστε καλά. Να είστε όποτε μπορείτε να μας ενημερώνετε και εμάς εδώ. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, Σταύρο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Δεν συνηθίζω να βγαίνω με ανθρώπους που δεν γνωρίζω, ούτε να συναντάω κάποιους που, πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο θα με πιάσουν κεφάλι ή θα περάσω ωραία. Αυτόν τον άνθρωπο όμως που με μίλησε με τόσο ευγένεια, δεν μπορούσα να μην τον συναντήσω. Με παρακάλεσε, μου λέει, κύριε Συρίγο, λέει, δεν θέλω κάτι, λέει, ιδιαίτερο, θέλω να σας δω να πιούμε ένα ποτήρι μαζί, ένα ποτό. Να σας πω κάτι και λέω, ρε φίλε, του λέω, πολύ τράβηγμα δεν θέλω, κάτω το σπίτι εκεί πέρα έχει ένα μπαράκι, του λέω, έλα να σε κεράσω. Να πω, όχι, μου λέει, εγώ θα σε κεράσω, εσύ να με κεράσεις. Πραγματικά 8-9 η ώρα, έτσι μια χαλαρή ώρα, χειμώνας ήταν, ήρθε ο άνθρωπος, ας, κύριος σοβαρός αυτός, μου λέει, ξέρεις κάτι, λέει, κύριε Συρίγο, είμαι ένας επιχειρηματίας, όχι τίποτα μεγάλο, μην φανταστείς. Μπάση περιπτώσει που τα πράγματα δεν μου ήρθαν καλά στη ζωή μου. Και πραγματικά βρέθηκα σε μια πολύ δύσκολη θέση, χωρίς να ξέρω πώς να τα χειριστώ, διότι όταν είναι ένας επιχειρηματίας που μόνο τον κόσμο τα έχει καλά και αυτά, και μπράβο και έτσι και αλλιώς και καλώς και πιες και κάτσε και δείξε, και σου έρχεται στραβή και ξαφνικά σου γίνεται
η ζωή κόλαση, σε τηλέφωνα, σε αυτά, σε τέμπεσαι, σε κέρατα, σε φορείες που πέφτουν πάνω σου, αρχίζουν σε δείχνουν, παίρνεις τηλέφωνα, δεν βγαίνουν οι φίλοι σου, παίρνεις ένα, έχεις μια άσχημη τροπή στη ζωή σου, ένα γύρισμα και κοίτα χάνεις, λες τι γίνεται ρε Θεέ μου. Άκουσα λέει αυτή την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή λέει, που είπε, που κάνατε τότε με τον κύριο Χίτα, έγινε αιτία να αναθεωρήσω πολλά πράγματα. Ακολούθησα τις συμβουλές σου και σήμερα δόξα τω Θεώ περάσε 1,5 χρόνο περίπου, τόσο είχε περάσει και τότε που είχαμε κάνει την εκπομπή. Έχω ορθοποδήσει και σιγά σιγά, και ελπίζω να είναι και καλά ο άνθρωπος, δεν τον ξαναείδα από τότε. Τι εκπομπή ήταν αυτή, πώς είχε κάτσει, δεν θυμάμαι, με τον Κώστα. Α, έγραφε σε μια εφημερίδα στην Αθήνα, στην οποία έπαιρνε νομίζω τότε 500 ευρώ το μήνα. Έστελνε κάθε αυτά τα άρθρα, δημοσιευόταν εκεί πέρα και τα λοιπά. Και τον είχαν στο περίμενε. Τον χρωστούσαν 2-3 χιλιάδες, αλλά πάρε 200, πάρε 300, πάρε 500, πάντα το δίνανε. Και μου λέει θα κάνω, θα δει, κάτσε ρε, του λέω. Γιατί να τα βάλεις με τους ανθρώπους. Μεγάλη δουλειά, του λέω, κάνεις. Κάθες και γράφεις δύο πράγματα, να πούμε, μέσα στη βδομάδα. Να 200, να 300, να 500, σε χρωστάνε και κάνα 2 χιλιάδες, του λέω. Εντάξει, μέσα στο γύρισμα θα δίνουνε. Απά να μαλώσεις. Δεν κάνουν έτσι. Και πώς κάνουνε, μου λέει, και κολλάει η συζήτηση και τη λέμε στο ραδιόφωνο. Ποτέ δεν θα προσδιορίζεις την ημερομηνία. Την Τετάρτη θα σταματήσω. Όχι, μη. Σε λίγες μέρες. Γιατί η Τετάρτη δεν μπορεί να γίνει Πέμπτη. Με το σε λίγες μέρες ξέρεις πόσο με έχουν πάει. 2,5 χρόνια τώρα. Ακριβώς. Με έχει φάει την ψυχή, δεν, Γιώργο. Δεν είναι λίγες ημέρες. 2,5 χρόνια σκοπίτες με το... Επειδή δεν ξέρω τώρα, την ιστορία, στα 2,5 χρόνια όμως τσιμπολογάζεις. Ναι, αλλά... Ωραία, άκου τι σε λέω τώρα. Δεν υπήρχε καλύτερο σύστημα από αυτό που σε συμβούλεψε. Ναι. Πρώτα-πρώτα, όσο σου δίνει, αλλά τόσο έχει να σου δίνει. Ναι. Δηλαδή, σου δίνει μια κάρτα χρυσή 5.000 και σου λέει τράβε, δεν θα τελειώσει ποτέ. Μα δεν θέλω 500.000, έτσι κάνω. Μου τη δίνει αυτή να μην τελειώνει ποτέ. Πάω σήμερα να φάω 3.000. Ναι. Την άλλη μέρα θα έχω πάλι 5. Ναι, τσιμπολογά συνέχεια. Ανεβαίνει το αυτό, μόλις πάει να ανεβεί ένα ποσό και γριεύει, πα μια 1.000 στο λογαριασμό. Παίρνει μια ανάσα, λες, εντάξει, μόνο τον άνθρωπο είχε και τα προβλήματά του κτλ. Αλλά σε πάνε έχει 2 χρόνια. Τι, έτσι, το λίγες μέρες. Μέρες. Αλλά πού είσαι. Σε λίγες μέρες θα έχεις πάντα παρουσία με λίγα. Ναι. Θα τον τραβήξεις τον άλλον και θα τον τραβήξεις γιατί θες να τον πληρώσεις. Ναι. Αν δεν θες να τον πληρώσεις, λες την Τετάρτη. Ναι. Έρχεται η Τετάρτη, παίρνει το τηλέφωνο, το λες, καταστράφηκα. Δεν υπάρχει Πέμπτη. Οπότε είναι επικίνδυνο το Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι. Είναι επικίνδυνο να το χάσεις κιόλας. Ούτε την άλλη εβδομάδα. Δεν το προσδοποιώ. Και εκείνο είναι. Τι. Σε κανένα μήνα είναι κάτι καλό. Σε πάει 3-4. Αλλά πάλι έχει έναν προσδιορισμό. Ναι, το ορίζει. Καλά, έπεσε κανένα μήνα, ρε φίλα, πέρασαν 3. Δηλαδή, πόσο υπομονή να κάνω. Σε λίγους μήνες έχεις πάλι προορισμό 1 χρόνο. Και παραπάνω, Γιώργο. Σε λίγο καιρό όμως, ναι, είσαι τακτοποιημένος, είσαι κουφέτο. Τη βγάζεις όσο πάει. Όσο πάει. Αλλά, μόλις το βλέπεις να ασπρίζει το μάτι του, στείλ το να λίγα. Δηλαδή χρωστάς, ρε παιδί μου, σε έναν, ας πούμε, 5.000 ευρώ. Ναι. Και τον έχεις σε λίγο καιρό. Ναι. Με το που θα το δεις να σπρίζει μια τρακουσάρα. 300 ευρώ. Τρακουσάρα, πολύ, ναι, λίγο είναι. Ε? Λίγα είναι. Από το τίποτα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αυτός θα μείνει ικανοποιημένος το 300. Ναι. Θα πει, κάτι, ναι. Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έκανε, μη γυναίκα του. Δεν έστειλε αυτός τίποτα πάλι. Έβαλε 300. Σιγά τα λεφτά. Έλα, ρε, ο άνθρωπος. Τη βγάζει. Έβγαλε. Εκεί πολύ γρήγορα στείλ το αλλά 150. Ευνηδιασμό. Τον έχει φάει ότι. Ό,τι μαζεύω θα στέλνω, ρε φίλε. Άστον μια εξάμηνη μετά. Όχι, ρε, κούφιο, ναι, ήταν αυτό, ρε Γιώργο. Μετά τα 150, δηλαδή 300 σε 15 μέρες 150, 6 μήνες δεν πρόκειται να σε μιλήσει. Είχα, ρε, ό,τι είχα σε εδώ, αλλά μου ήρθε εδώ το χαράτσι, το αφήσω τη γριά χωρίς φαέ, χωρίς φως. Για να φωτίζεις εσύ τη φύλλα σου. Γιατί αυτός θα τους χρωστάσει, αλλιώς πώς θα σου δίνει. Ναι. Δίνεις σήμερα, μα δεν έχεις. Ναι. Εδώ δεν δίνεις, άμα έχεις. Ναι. Για φαντάσου να μην έχεις.
Άρα αυτός που σου δώσε ξέρει ότι θα του βγει η ψυχή να τα πάρει. Αλλά από λίγα θα του στέλνεις πάντα. Λίγα. Μόλις τον βλέπεις να αναστατώνεται, 300. Το τηλέφωνο το βράδυ. Τι ξέρεις ότι έχει πιει, να πούμε, και τα ποτάκια του. Ναι. Έλα ρε, πουζέρα, λαμόγιο, έλα ρε, μην με λες έτσι, έπεσα έξω. Έβαλα μια 150 αύριο και 300 αμέσως λέει αυτός, 450. Ναι. Χρακ, έγιναν να πούμε 450. Ναι. Πάσχα ρίχτω ένα 50. Πολύ ξεφτύλα. Ναι, για τις λαμπάδες, παραπάνω ρε, 50 μόνο. Άντε, 70. Μια κατοστάρα. Μια κατοστάρα, 100-100. Σιγά σιγά σε 3-4 χρόνια τον έχεις καθαρίσει και αυτά του χρωστά, δεν είναι αυτή. Όταν του δίνεις και τα τελευταία, του λες τα τελευταία, πας προσωπικά στα τελευταία. Α, μάλιστα. Παίρνεις και ένα αυτό γλυκά, ναι, από τον αγαπητό ανώμαλα. Ναι. Πας του λες τα γλυκά και αυτά εδώ πέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ξέρω ότι απέναντί σου, αλλά κι εγώ πέρασα αυτά. Όμως μέχρι την τελευταία στιγμή αυτός θα σε δείχνει σε όλη τη ζωή. Α, αυτός ρε, ξέρεις τι αγώνα έκανε για να μην ξοφλήσει ο άνθρωπος. Κοπρίτη εσύ που σε δάνεισα και δεν μου τα έδωσες. Θα σε έχει για παράδειγμα. Έλα ρε Γιώργο. Ναι, αλλά να έχεις το μυαλό σου, να μην το φας. Ναι, όχι. Εδώ είμαστε. Ρε φίλε, τι χαβάει για αυτή η εκπομπή πραγματικά. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Πραγματικά, ειλικρινά, συγκινήθηκα. Τζίτζιλας κοσμήματα, είτε ΠΑΟΚ είτε Άρης, βέρες τζίτζιλα θα πάρεις. Κι αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο, σε εμάς θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευάς χρυσών κοσμημάτων τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. 200 χρόνια χρυσοχώοι. Ο Δαμιανός ο Τζίτζιλας, ο φίλος μου, και τώρα τα παιδιά του που συνεχίζουν την επιχείρηση. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Και αν έχετε ένα κόσμημα, ένα παλιό βαφτιστικό σταυρουδάκι, μια κορνίζα που έχει σπάσει κάπου, μια πετρούλα που έχει ξεκολλήσει, ένα κούμπομα που έχει χαλάσει, μην τα περιφρονείτε και τα πετάτε. Αυτά είναι γεμάτα εικόνες και θετική ενέργεια από την παλιά σας ζωή. Φέρτε το σε μας στα κοσμήματα Τζίτζιλα και θα σας το φτιάξουμε όχι καινούριο, όχι σαν καινούριο, εντελώς ολοκένουριο. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Οι βέρες που δίνουμε στα παιδιά είναι ευλογημένες. Τις δίνουμε με πολύ θετική ενέργεια και πάνω απ' όλα με καλές ευχές, καλότυχες και σε τιμές κρίσης. Γιατί ξέρουμε τι θα πει να προσπαθεί ένα καινούριο ζευγάρι να φτιάξει τη ζωή του. Μόλις το ζευγάρι αυτό παντρευτεί και ανοίξει μια επιχείρηση, να πάει κατευθείαν στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρο Νίκης 3, λογιστικό γραφείο. Σήμερα ο λογιστής είναι το α και το ω κάθε επιχείρησης. Ο σπουδαγμένος, ο καλός, ο τίμιος λογιστής είναι αυτός που θέλουμε, συμπαραστάτη σε οποιοδήποτε εργασιακό πρόβλημα έχουμε. Έχεις πρόβλημα, λέει, με τα λογιστικά σου βιβλία. Ψάχνεις κάποιον να τακτοποιήσει την επιχείρησή σου και όλα να δουλεύουν ρολόι. Ελάτε σε μας. Λογιστικό γραφείο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων. Leader, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Θέλεις ηρεμία και γαλήνη στο σπίτι σου? Άσε τα φορολογικά σου ειδικούς. Λογιστικό γραφείο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ρυθμίσεις χρεών. Εξοδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3. 231-0-222-216
και στο Πολύκαστρο Κιλκής, στο αγαπημένο μου Πολύκαστρο, χαιρετισμούς πολλούς σε όλους τους παλιούς φίλους και συνεργάτες. Θερμοπυλών 19, τηλέφωνο 2-3-43-0-2-3-43-0-23-900. Ξεκινάμε τη βδομάδα έχοντας μπροστά μας τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα μιλήσουμε και στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Απλώς τελειώνοντας, τώρα που το αερόπλανο σιγά σιγά σηκώνεται και αφήνει πίσω τη Θεσσαλονίκη, για να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε, έχουμε να πούμε ότι εκτός από το ποδόσφαιρο, πρόεδρε, υπάρχει και το μπάσκετ. Ένα μπάσκετ που έχει ένδοξες σελίδες στην ιστορία του. Ένα μπάσκετ που έχει μεγαλώσει γενιές, που έχει συγκινήσει, που έχει κατεβάσει τον κόσμο στο Λευκοπύργο και στην παραλία, που έχει γίνει αιτία να γεμίσουν σημαίες παοξίδικες όλα τα μπαλκόνια, πολλά από τα μπαλκόνια της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ένα μπάσκετ που τροφοδότησε με τους μεγαλύτερους αθλητές και την Εθνική Ελλάδος, που έγινε αιτία να κονταροχτυπηθεί στα ίσια και παλικαρίσια, γιατί έτσι γινόταν οι αγώνες. Αυτά να τα βλέπετε εκεί κάτω στην Αθήνα, μεταξύ της φοβερής ομάδος του Άρεως και της εκπληκτικής ομάδος του ΠΑΟΚ, που σιγά σιγά ανδρώθηκε. Τους αγώνες που συγκλονίζανε την Ευρώπη, τα ΠΑΟΚ Άρης στο θρυλικό Παλέντε Σπορ, που οι φίλαθλοι, όχι ανακατεμένοι, αλλά χωρισμένοι μόνο με ένα σκηνάκι, απολαμβάνανε αυτό το υπερθέαμα. Δυστυχώς η αντιπαλότητα, αλλά και τα μεγάλα γήπεδα που γίνανε μετά στην Αθήνα, γίνανε αιτία να μπουν καινούργιοι επιχειρηματίες και με τα δισεκατομμύρια που βάλανε να φέρουν πλέον το μπάσκετ να παίζεται μόνο στην Αθήνα και πουθενά αλλού. Και μάλιστα ανάμεσα σε δύο ομάδες. Στους αδερφούς Αγγελόπουλους Βουνά, στην ομάδα του Ολυμπιακού, και στο Δημητράκη, το θρυλικό Τράκη, το Γιανακόπουλο, ο οποίος κατόρθωσε και έγινε αιτία με τις ομαδάρες που δημιούργησε τα τελευταία χρόνια, να παραδοθεί ο Ολυμπιακός να υποχωρήσει και να πέσει στην πίτα εθνική, γιατί δεν είχε τη δύναμη να αντιμετωπίσει την ομάδα του Τράκη. Ο Τράκης μπαίνει σιγά σιγά και στο ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αυτό που έχω να πω στον Ιβά Σαββίδη, και το ξαναλέω, στον πρόεδρο θα το πω, ρε φίλε, πού να το πω δηλαδή. Στον παπά της ενορίας, να πάω στους 12 αποστόλους, θα πιάσω το μπάτερ θεολόγο, έναν εκπληκτικό ιερέα που έχουμε εκεί στους 12 αποστόλους, ένα άγιο άνθρωπο, τον βλέπεις και ένα φωτοστέφανο έχει γύρω του, να είναι γερός ο πάτερ θεολόγος, να τηρεί εκεί πέρα το λειτουργήμα που κάνει και να βοηθάει τον κόσμο όπως μαθαίνω τον βοηθάει. Τι απάντω πω. Βοήθα τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τον πήρε παιδί μου εγώ, το λόγος του Θεού, το αντίδωρο σου δώσω, θα σε κοινωνήσω. Ας σε βάλω και στο πτωχοταμείο να έρχεσαι εδώ πέρα να παίρνεις μια μερίδα φαγητό, αν πηγαίνεις στο μπάσκετ να τρώει ο Άρης ο Καρακούσης, εντάξει. Και ο Καραμπέρης με τον Μπόλι, τον Κατσιόρα που είναι εκεί πέρα, δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Τότε τι ήρθε, δεν με βγαίνει. Μπορώ να σου δώσω εγώ τώρα το ταμείο της Εκκλησίας να πάρει να κάνει μεταγραφές ο Καρακούσης. Και πού να πάω, ρε πάτερ θεολόγο, να πας στον Ιβάν. Γι' αυτό, ρε πρόεδρε, σε σένα λέμε. Δεν επιτρέπεται, ρε πρόεδρε. Δηλαδή πώς θα γίνει, πώς είδες μια οικογένεια, το ένα καλό παιδί, το άλλο μπιμπίπ τη μάνα του. Υπάρχει ένας οικογενειάρχης που το παιδί του το μεγάλο είναι στο Χάρβαρντ, η κόρη του καλό παντρεμένη να πούμε στην Αθήνα και ο μικρός να είναι ρέμπελος και να μην τον κοιτάζει κανένας. Δεν πρέπει, δεν χρήζει βοήθειας ο μικρός. Πού δεν του ήρθαν καλά,
που είναι λίγο κοπρίτης, που παραστράτησε. Άσε που τέτοια πράγματα δεν γίνανε, αλλά λέω εγώ. Κάτι έγινε και σε χάλασε φέτος εκεί. Εγώ έμαθα τι έγινε. Κάποια από αυτά που γίνανε. Ανοίγουνε σιγά σιγά τα στόματα. Αλλά το ότι υπήρξε κάτι που σε χάλασε ρε πρόεδρε. Τι φταίει ένας ολόκληρος κόσμος που αγωνίστηκε. Που έδωσε τα πάντα ώστε να υπάρχει αυτό το γήπεδο, να υπάρχει αυτή η ιστορία πιο μπροστά, να υπάρχουν αυτά τα τρόπαια, να υπάρχει το μυαλό μας που έχει μείνει εκεί στις μεγάλες στιγμές αυτές που περάσαμε και να θέλει να τα ξαναζήσει. Και για να τα ξαναζήσει θα πρέπει αυτός που είναι μπροστά να έχει τη δύναμη του και το μεγαλείο το δικό σου, γιατί εκεί κάτσανε τέτοιοι. Μπορεί να μην είχανε την τεράστια δικιά σου οικονομική δύναμη, αλλά κάνανε το λάθος αυτά που είχαν να τα βάλουν όλα. Και ο Λάκης ο Οικονομίδης και ο Νικόλας ο Βεζίρτζης. Και έτσι πρέπει να έρθεις. Θα πεις, αυτά που σου δίνω ρε μεγάλε είναι για να σε διατηρήσω στη ζωή. Δεν θέλω μόνο αυτό από σένα. Θέλω κι άλλο. Θέλω να με φτιάξεις. Το να με μπαλώνει συνέχεια το πατελόνι μου και να βάζεις μπαλωματιές στον ποπό μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Και τόσο που θες να βοηθήσεις, ευχαριστώ. Θα πεις πού είναι οι άλλοι πλούσιοι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος πλούσιος στην Ελλάδα. Εκτός από τον Ιβάν. Δεν υπάρχει άλλος πλούσιος στη Μακεδονία. Πού είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πού είναι τα σούπερ μάρκετ. Πού τα καζίνα. Πού είναι τα μεγάλα τα εργοστάσια. Οι γαλακτοβιομηχανίες, τα γιαούρτια, τα αυτά. Που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία και από εδώ κάνουν τις δουλειές τους. Πού είναι οι σπόνσορες. Να μπουν αυτοί και να μαζέψουν 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αυτός να βάλει άλλα τόσα και να γίνει το θέμα. Έως που να γίνει αυτό μπες μπροστά εσύ. Από σένα ζητάμε ένα χαζερίδι κάθε χρόνο. Για να πάρει μπροστά. Και πού είσαι πρόεδρε. Άμα τα δώσεις θα πάρεις κιόλας πίσω. Δηλαδή δεν είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Άμα ρίξεις ένα τάλαρο 2-3 θα τα πάρεις πίσω. Τα άλλα τα δίνεις ούτως ή άλλως. Δώσ' τα εκεί πέρα σμπρόχτα ρε παιδί μου. Να γίνει και το μπάσκετ καλό. Γεμίσει το τι είναι το παλατάκι τώρα, 4-5 χιλιάδες διαρκείες και κάνα 2 χιλιάδες κάθε μέρα. Γίνεται πανηγύρι εκεί πέρα να φέρεις τους αράπηδες. Να παίζουν, να καρφώνουν, να γίνεται, τα έρχεται οι ξένες οι ομάδες. Να γεμίζει, να έχει χαρά ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, δεν τα κάνεις. Εμείς είμαστε χαρά σου ρε πρόεδρε. Αν είμαστε εμείς χαρούμενοι έχεις πετύχει. Πώς έλεγε τον είπε ο Αριστοτέλης τον Μεγαλέξανδρο. Εάν θα περάσει μία μέρα που να μην κάνεις κάτι καλό για τους ανθρώπους σου δεν είσαι καλός βασιλιάς. Όλος ο κόσμος είναι ο δικός σου. Είσαι μέσα στους 100 πλούσιους, 200 ξέρω πόσους είσαι. Χαρτιά είναι, θα χαθούνε κάποτε αυτά. Σμπρόχτα τώρα. Κάνε επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, κάνε τα τάλαρα. Φέρε τη χαρτούρα, πάρε επιχειρήσεις, πάρε γη, κάνε καλλιέργειες, κάνε εξαγωγές, κάνε εργοστάσια. Ώστε άμα θα έρθει η στραβή να τα διατηρήσεις αυτά. Γιατί τα χαρτιά χάνονται. Κάνε και 500 εκατομμύρια σε χρυσό να έχουμε, να είμαστε βολεμένοι σιγουράντζας. Θάψτε εκεί πέρα, να πούμε κάτω του γήπεδου το καινούργιο που θα κάνεις. Και τάρα δώστε ρε παιδί μου στον κόσμο.
Πάμε. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το ισπανικό συγκρότημα Μπάραμπας. 2-31-0. 2-87-8-8-8. Επικοινωνείτε με τον Λίμπερο, επικοινωνείτε με το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Κιόρ Κώστα μου, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Βρίσκεσαι εκεί, η θρυλική Κατερίνη είναι, έχω μάθει, βουλιάζει από Σκοπιανούς, Σέρβους, Βόσνιους, Αλβανούς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, έχει και άλλους πιο... Έχουμε και Γερμανούς. Έχετε και Γερμανούς. Έρχονται Γερμανοί στο Λιτόχωρο, στην Κατερίνη. Στην παραλία Κατερίνη, στο Τσιόλι το ξενοδοχείο. Αχα. Ναι. Έχει πολλά ξενοδοχεία εκεί κάτω. Ναι, ναι. Όλα, δηλαδή... Να μου δώσεις μια μπουλντόζα, ρε παιδί μου. Η πρώτη σειρά είναι όλα παράνομα. Άμα κάνει μια τρικυμία θα μπουλιάξει. Αυτό... Είναι επάνθυνά μου χτισμένα. Αυτό δεν είπα, δώσ' μου μια μπουλντόζα να περάσω. Εκεί γιατί... όλα να τα ξεπατώσω. Να το κάνω ίσωμα εκεί πέρα και μετά. Ίσωμα δεν λες τίποτα. Ίσωμα. Να... κανονικά η δεύτερη σειρά είναι νομιμή, η χτισμή. Άσχημο. Ναι, βέβαια. Άσχημα, κάτι δηλαδή. Στην άμμο τώρα πάνω, τέλος πάνω. Σαν το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Ναι, ακριβώς. Στην άμμο. Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως διάφορους ακροατές. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, όποιος άνθρωπος γενικά ψηφίζει κόμματα με βάση το οπαδικό κίνητρο, είναι εξορισμού απορριπταίος και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εάν συμβαίνει αυτό, που πιστεύω να μην συμβαίνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν μου λες, το Λεμπέτη στη Νεάπολη δεν ήταν εκεί παλιά? Ακριβώς όπως ανέβαινες δεξιά. Ναι, το... έκλεισε τώρα. Νομίζω ότι βρίσκεται ακόμα εκεί. Λειτουργεί, γιατί έμαθα ότι έκλεισε. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Επιγόντως μου... πρέπει να ξανανοίξει, αν έκλεισε. Ο λόγος? Ο λόγος είναι γιατί αυξάνεσαι και πλησιτείνεσαι και κατακυριεύσατε τη διοίκηση. Γιατί η έξω είναι πολύ περισσότεροι από τους μέσα. Τι να κάνουμε, ρε Κώστα, μας έχει τρελάνει να πούμε αυτή η ομάδα. Δεν βλέπεις την μπάλα, παίζει, ναι. Τώρα. Πάρει λέω... τώρα. Να πάρει τρία βακυπέλα στη σειρά. Αυτό λέω κι εγώ. Αίτη το πρωτάθλημα που, ναι, το ξαναείδε. Πολύ θέλει να σε στρίψει, ρε Κώστα. Τώρα, ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, έκανε προσφορές επειδή ήξερε ότι δεν θα βγει. Ήρθε η τωρινή κυβέρνηση και σου λέει, σου δίνω αυτά τα χρήματα. Δεν σ' αρέσουνε. Πήγαινε στην ΟΒΑ. Ναι. Πήγαινε στον ΟΤΕ και από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες, ότι σκέπτεται αυτοί που κάνουν στόπεν τις εισηγήσεις, σκέπτονται και το λένε δύο-τρία αθηναϊκά φύλλα του Σαββάτου και τα Σημερινά να δώσουν στο Open τον ΠΑΟ και τις υπόλοιπες ομάδες τις οποίες ήταν να πάρει η ΕΡΤ. Για μένα αυτό εδώ, αν γίνει, είναι αναβάθμιση του καναλιού. Βέβαια. Θα έχει προγράμματα τα οποία θα τα βλέπει. Γιατί αυτές οι ομάδες κάθε εβδομάδα όλο και θα παίζουν με κανένα μεγάλο σύλλογο. Δηλαδή μπορεί να έχει Λαμία Ολυμπιακός. Ακριβώς. Ή Όφη Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ακριβώς. Με τα αυτά και τα λοιπά. Ακριβώς. Καθώς και την Β' Εθνική. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι στη διάρκεια θα είναι κερδοφόρο το εγχείρημα. Όταν από τις άλλες εκπομπές όλες που έχεις μπαίνεις μέσα, τουλάχιστον αυτές θα έχεις και αγραμματικότητα. Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Βεβαίως. Και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα συναγωνίζεσαι την ΟΒΑ αντίστοιχα.
Και επειδή θα είμαι και ελεύθερο κανάλι, θα έχω και περισσότερη ακροματική. Ακριβώς. Οπότε, ακριβώς. Λες ο πρόεδρος θα σας πάρει όλους εκεί πέρα. Σας μαζέψει. Και τη βίτα εθνική λένε ότι θα πάρει. Μάλιστα. Ναι, και σου λέω για μένα, εάν το κάνει, αυτό είναι άλμα μπροστά. Για να πάρω τη γραμμή που περιμένει και θα τα ξαναπούμε. Περίμενε εσύ. Ορίστε. Καλή σας μέρα και σε. Καλώς το ένα, τον κύριο Φιλάρετο. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Μια και έχω εσάς τους δύο, θέλω να κάνω μια πρόταση. Κάποιοι σοβαροί ακροατές, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι από εσάς είναι περισσότερο, παίρνουν τηλέφωνο, είναι πιο κοντά και σε μένα. Θέλω να κάνω μια πρόταση σε κάποιους από εσάς. Έχει βγει μια κόκκινη κάρτα στον Πασχάλη. Ακούς κύριε Κώστα? Τι έγινε Κώστα? Κύριε Φιλάρετε, εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα. Τον Πασχάλη τον έχουμε κόκκινη κάρτα και θέλω, θα φέρω μια ψηφοφορία αν λόγω της εορτής της Παναγίας του δώσουμε μια χάρη. Αν να ξεκινήσω από σένα, γράφω. Ο κύριος Φιλάρετος. Θα ψηφίσεις, θα ψηφίσει ο κύριος Κώστας. Θα ψηφίσει ο φίλος μου ο Ανδρέας από τη Δανία. Θα ψηφίσει ο... ποιο να λαμβάνουμε. Τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, κύριε Φιλάρετε. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος της κόκκινης, αλλά όπως και να έχει, το να ακούγεται μια άποψη προκλητική. Ναι. Γιατί είναι προκλητική είναι άποψη. Είναι προκλητικός, είναι βέβαια. Για μένα η ελευθερία του λόγου είναι σημαντική. Αν δεν προσβάλλει καθοριστικά, δηλαδή αν κάνει κάτι σε προσωπικό επίπεδο εκεί δεν το συζητάμε. Έκανε ένα τέτοιο θέμα, γι' αυτό έχει φάει και την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή λέμε τώρα του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, ή να τον αφήσουμε εκεί πέρα που είναι στη, να μην μπορεί να εκφέρει γνώμη. Δεν, κοίταξε, για μένα είναι ανεξαρτήτως του ποιος είναι. Ναι. Αυτό δηλαδή που τσατιζόμουν με τη Χρυσή Αυγή και στη Βουλή, όταν οι άλλοι σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Ναι. Είναι τραγικό να νομίζεις ότι είσαι δημοκρατικός όταν δεν ακούς αυτόν που δεν σ' αρέσει. Εγώ αυτός, γιατί συμφωνώ λοιπόν, τόσο πολύ ακραίος μαζί σου. Ορίστε. Γιατί συμφωνώ τόσο πολύ μαζί σου. Ναι, βεβαίως, δεν διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα αγωνιστώ να έχεις δικαίωμα να το λες, έστω κι αν είσαι ακραίος. Ναι, βασικά είναι καλύτερο να υπάρχει μια φωνή που να μπορείς να καταλάβεις. Γιατί αν τη σκεπάσεις τη φωνή δεν σημαίνει δεν υπάρχει. Το θέμα είναι να μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου. Και ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβεις είναι να ακούς κάθε έναν από οποιαδήποτε μεριά. Τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση, να το πω έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση έκανε ένα λάθος. Εμένα προσωπικά μου ζήτησε συγγνώμη και από μένα και από τον ηχολήπτη, τον οποίο δεν έπρεπε να μιλήσει με τον τρόπο που μίλησε. Εντάξει, μη θα ρίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λάθος που, αυτό που έκανε. Γιώργη, έχει κάνει πολλά λάθη. Έχει κάνει λάθη, όχι όμως επί προσωπικού. Έτσι. Το έκανε και με έναν ακόμα της παρέας, ο οποίος τώρα βρίσκεται και κάνει διακοπές δίθεν δουλεύοντας. Τέλος πάντων, μάλιστα. Τον Κωνσταντίνο τον Παπαδομανολάκη, αλλά το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά που ακούγονται έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα. Βαρύ, βαρύτατο. Εγώ ρώτησα τον ηχολήπτη, μου λέει Γιώργο, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, κάπως έτσι. Ακριβώς το ίδιο συμφωνώ και εγώ. Συμφωνείς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, θα δεις τους υπόλοιπους. Θα δω και τους υπόλοιπους. Απλώς γράφω ότι δεν με βρίσκει αρνητικό, αλλά δεν κλαίω κιόλας. Ναι, ναι. Βάζω. Τώρα, okay. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν θέλω να το συνεχίσω, μια και σε βλέπω λίγο σήμερα, ίσως το Σαββατοκύριακο κάνεις ή όταν θα κάνεις την εκπομπή σου, ναι, θα ήθελα, αν μπορούσες, ναι, να το συνεχίσεις με το να φέρεις τον αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι και βουλευτής, γιατί αξίζει τουλάχιστον να ακούσουμε μια άποψη, όπως επίσης το θέμα και με την Αμφίπολη, έτσι. Ορίστε.
Ναι, ναι, για την Αμφίπολη. Για την Αμφίπολη, ναι. Όπως ναι, και την Περιστέρη ή κάποιον από εκείνη τη μεριά, για να μας πει και την άλλη άποψη. Θα, θα το ετοιμάσω και το Σάββατο που θα έχει περάσει και ο αγώνας με τον Άγιαξ και δεν θα, είναι, δεν θα καίει το σίδερο. Θα έχουμε ένα έτοιμο θέμα επάνω σε αυτό το, οποίο είπες. Πάντως διαφωνώ με τον κύριο Κώστα, επειδή τον άκουσα χθες, ναι, σήμερα τον άκουσα, γιατί χθες έγινε περίεργη κατάσταση και δεν κατάφερα να σας ακούσω. Αλλά τον άκουσα σήμερα, αν θέλει ας αναζητήσει λίγο τι έχει συμβεί με τον Πουλιανό και τον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων. Και θα δει ότι δεν υπάρχουν μόνο συνωμοσίες εκ της φαντασίας, αλλά υπάρχουν συνωμοσίες πραγματικές. Ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, εκεί στο σπήλαιο το οποίο έχει καταντήσει πια, γιατί δυστυχώς το πήραν από τα χέρια του Πουλιανού και το έχουν καταντήσει όπως έχει γίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ακόμα παλεύουν να βρουν πόσο χρονών είναι. Και άλλοι έχουν αποφασίσει, επιστήμονες, ότι είναι 700.000 ετών, ενώ άλλοι λέγανε 70.000 και το φτάσανε το πολύ 200.000. Γιατί όλο αυτό? Για να μην φανεί ότι εδώ υπήρχε ο πιο παλιός άνθρωπος στην Ευρώπη. Ότι λέει εμείς καταγόμαστε από την Αφρική, από ένα αφρικανικό κρανίο που έχει βρεθεί. Δεν ξέρω ποιοι θέλουν να σταματούν κάποια πράγματα. Ξέρω όμως ότι στην Αμφίπολη έχει σταματήσει αυτό που γινότανε. Και εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Μπορεί να μην έχει τίποτα. Γιατί σταμάτησε? Εκεί είναι το ερώτημα. Και το άλλο, κύριε Φιλάρετε, αυτές οι φήμες που βγήκανε από τότε, δεν είναι τωρινό, δηλαδή βγει, το είδα εγώ στο ίντερνετ και το έκανα θέμα. Από τότε ακούστηκε για δύο στήλες που βρήκανε και γράφανε κάτι επάνω, για κάποια γάλματα που ξυλωθήκαν και φορτωθήκαν άρων-άρων, για κόσμο ο οποίος στα χωριά, γύρω οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει ότι ό,τι δείτε εκεί πέρα μέσα δεν τα βγάζουμε προς τα έξω, έχουν υπογράψει, λέει, χαρτιά. Μ' άκουσα το Δημήτρη, σήμερα ήταν στην επανάληψη πριν, ναι, από, ναι, την εκπομπή σου. Ναι. Και ο άνθρωπος είναι φοβισμένος γιατί απλά πήγε και δούλεψε και δεν θέλει να βρει μπελά. Αλλά του είπε ο άνθρωπος, βρέθηκαν αγάλματα, τα είδε. Τα είδε, ναι, τις και αν θα φύγανε, φύγανε βράδυ, είπε. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν κάποιος τα λέει έστω και πολύ χαμηλόφωνα, γιατί φοβάται, και καλώς φοβάται, δηλαδή τι, να βρει μπελά. Σου λέει, εγώ γιατί να βρω μπελά. Λοιπόν, μπορεί να ξεκαθαρίσει το θέμα σίγουρα, αν κάποιος θέλει να το κάνει. Αν δεν θέλει, θα σκεπαστεί όπως έχουν σκεπαστεί χιλιάδες θέματα. Εγώ υπόσχομαι και το λέω και στον κόσμο να ακούσει ότι το Σάββατο θα το δώσω πάλι ένα χαβά το θέμα και ό,τι μπορούμε θα ρίξουμε σε αυτό. Έγινε, το Γιώργη, πραγματικά αξίζει, πιστεύω, αλλά ξέρεις κάτι, και οι ηρωισμοί είναι λίγο δύσκολη στην εποχή μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, ούτε φοβόμαστε κανένα, και κανένα δύο που πήρα και μας είπαν και δύο κουβέντες, δεν τρέχει και τίποτα. Εγώ ήδη τους έχω συγχωρήσει. Ναι. Να ξέρουν ότι δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ότι δεν διακατεχόμαστε από σκέψεις τέτοιες ώστε να βοηθήσουμε το ένα καθεστώς από το άλλο, τίποτα. Μας ενδιαφέρει σαν Έλληνες που είμαστε ένα τέτοιο μυστικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της Μακεδονίας και της χώρας μου. Εγώ θα κοιτάξω όσο μπορώ να το βοηθήσω. Να ξέρεις ότι ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν συμφέροντα, γιατί αν μία στο εκατομμύριο, λέω, βρεθεί κάτι τέτοιο, ο Παρθενώνας θα πέσει σκιά στον Παρθενώνα. Ναι, αυτό δεν το θέλει. Δεν το θέλει η Αθήνα. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα είχα ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, το οποίο γέμιζε με τουρίστες και ήξερα ότι θα βγει ένα μνημείο στη Μακεδονία που θα μου πάρει ένα κομμάτι από αυτούς για να έρθουν να δουν το άλλο, ναι, σίγουρα δεν θα μ' άρεσε. Δεν το θέλω. Είναι τεράστια τα συμφέροντα. Γιατί θα χάσει το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα χάσουν τα ξενοδοχεία, θα χάσουν πάρα πολλοί κόσμος. Τα νησιά σίγουρα δίπλα, γιατί όποιος πάει εκεί, πάει και στα νησιά. Άμα θα έρθει εδώ, θα πάει στο Άγιο Όρος. Θα πάει στη Βεργίνα. Θα πάει στη Χαλκιδική.
Πάει στην Θάσο, πάει στη Σαμοθράκη. Είναι πολλά τα συμφέροντα. Έγινε. Το πιάσα το μήνυμα, κύριε Φιλάρατε. Το πιάσα. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο Μενώτη πάλι. Έλα Μενωτάκο μου. Λοιπόν, τι κάνεις θέμα τώρα για τον Πασχάλη. Για τον Πασχάλη και θέλω εσύ να ψηφίσεις. Να τον δώσουμε το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του ή να τον αφήσουμε. Κοίταξε, εκεί πέρα εγώ χωρίς να ξέρω τώρα ακριβώς τι έχει γίνει και τον βγάλατε κόκκινη κάρτα. Φυσικά θα τον δώσουμε το δικαίωμα να έχει την άποψή του, να μιλάει ελεύθερα, να λέει αυτά που θέλει, αυτά που αισθάνεται. Γιατί εμείς οι Παοξίδες είμαστε δημοκράτες, είμαστε φιλελεύθεροι, δεν είμαστε κολλημένα μυαλά. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Εμείς δεν είμαστε κολλημένα μυαλά. Και όταν λέμε αυτά που λέμε, τα λέμε για να τους ανοίξουμε τα μάτια και να ξεκολλήσει το μυαλό τους από αυτό το κόλλημα που φάγανε από πιτσιρικάδες, γιατί τους πουλήσαν πρόλογο και παπά. Αυτό θέλουμε να τους πούμε όλους. Ότι εδώ πέρα στη Μακεδονία είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Μακεδονομάχοι, γουσάρουμε Μεγαλέξανδρο, γουσάρουμε Βουκεφάλα, είμαι χάλια, βλέπω έναν αετό με δύο κεφάλια, Βουκεφάλα είσαι τρέλα με ασπρό μαύρη φανέλα. Αυτό να καταλάβουν και δεν δικαιούστε να υποστηρίζετε τους εχθρούς μας. Από κάτω έχουμε τους εχθρούς μας. Έχουμε μια αντιπαλότητα. Δεν γίνεται ρε μάγκα να είσαι και μαζί μου, να είσαι και με τον εχθρό μου. Αυτά τα κάνουν μόνο οι τικιντάκηδες. Εμείς τικιντάκηδες, η Μακεδονία, δεν έχουμε. Είμαστε αρσενικοί. Γι' αυτό και μου κεφάλα σας έχω πει στις μάχες τρελενότητα και έβγαζε το παλαμπάρι και τους κυνηγούσε και τρέχα στα τρελές όλες οι απέναντι φοράδες και τα κολοφάρδουλά τους γινόντουσαν βοήθεια Παναγιά μου. Μην με πιάσω μου κεφάλα και θα δω τον ουρανό σφοντήλι. Γιατί να σας πω και η έκφραση που λένε τους πέταξε τα πέταλα απ' έξω. Από τότε βγήκε αυτή η έκφραση, Γιώργο. Έλα ρε φίλε. Ναι, από τότε. Και να μας πει και ένας ειδικός τι ακριβώς εννοούν όταν λέμε τις πέταξε τα πέταλα ανάποδα. Πώς τα πέταξε, ξέρω εγώ. Κάπου την ξεπατάλωσε, ρε παιδί μου. Την ξεπαρτάλωσε. Κατάλαβες, ρέξε παρτάλια από εδώ. Θα είστε παοκάρες και άδω γουσάρετε κάτι από εδώ. Αλλά μην μας πάτε κόντρα. Τρελενόμαστε. Τρίζουν τα κόκαλα του Βουκεφάλα. Σας έχω πει. Θα τρελαθεί καμιά ώρα. Θα βγει από το μνήμα και θα αρχίσει να σας κυνηγάει. Και ποιος το είδε του Βουκεφάλα του Παλαμάρι και δεν κρύφτηκε και δεν έπεθε. Δεν έπαθε χεσμεντέ. Θα πάθετε χοντρό χεσμεντέ. Γιατί όταν το έβγαζε να σου πω στις μάχες του Παλαμάρι. Έλα, του φτάνει. Πάμε διάλειμμα με τον Βουκεφάλα. Ναι, άντε πες. Οι άλλοι τρελενόντουσαν. Πατέρα Στραμπάκουλο, Γιώργο. Άντε τα φιλιά μου. Γεια σου. Κοίταξε όμως, έχει τέτοια τρέλα. Αλλά τον Πασχάλη, τον εριστικό, είπε να μιλήσει. Και έχουμε λοιπόν. Θέλω να μαζέψω 7 άτομα. Έχω τον Φιλαρέτο, τον κύριο Κώστα, τον Αντρέα, τον φίλο μου, βέβαια, τον Νίκο από τα Γιαννιτσάκια αυτό, το Μενώτη 5, άλλους 2 θέλω. Που να ψηφιά, αλλά... Α, θα βάλω το Μάκη, το Φορτηγατζή, 6, και εγώ 7. Εγώ θα ψηφίσω τελευταίος. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 2-31-0. 2-87-8-8-8, ανοίξαμε γραμμές και σας περιμένουμε. Θέλουμε να πούμε στο κοινό μας ότι αύριο 8 η ώρα το πρωί, 8 με 10, θα είμαστε πάλι εδώ να είμαστε στη θέση του φίλου μου του Κωστάκη του Τζατζαρού, ο οποίος αυτή τη στιγμή πλένει τα ποδάρια του στις θάλασσες, τις ελληνικές θάλασσες. Επίσης, όπως μιλήσαμε και με το φίλο τον κύριο Φιλάρετο, θα ετοιμάσουμε μια εκπομπή για το Σάββατο που πραγματικά θα τσακίσει κόκαλα και θα ρίξει φως στο μυστήριο της Αμφίπολης. Επίσης τρέχει από 7 άτομα που έχω στο μυαλό μου, από παιδιά που είναι συχνοί ακροατές και συμμετέχουν με τα τηλέφωνά τους στο σταθμό, είναι τον κύριο Φιλάρετο, τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη, τον Νίκο από το Γιαννιτσά, τον φίλο μου τον Ανδρέα από τη Δανία, τον Μάκη το Φορτηγατζή και τον Γιώργο από την Ημαθία. Αυτοί οι 7 θα ψηφίσουν, θα βάλω και μια γυναίκα. Ή την κυρία Εύη, τη στέλνω και τα χαιρετίσματά μου, ή την κυρία Εύη. Αυτοί οι 8 λοιπόν, μία από τις 2 γυναίκες, όποια πάρει τηλέφωνο, μέχρι το Σάββατο, όπου θα πούμε αν δίνουμε χάρη ή όχι στον Πασχάλη, ώστε να μπορεί να εκφέρει τη γνώμη του. Και πάλι ρώτησα πάντα πρώτα τον
ηχολήπτη που έγινε μια παρεξήγηση. Τότε μου είπε ότι εμένα ρε φίλε δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι ηχολήπτης. Α, από εκεί και πέρα ρωτάω και εσάς τους φίλους. Έλα κύριε, ποιος είναι στη γραμμή? Γεια σου Γιώργο. Α, έλα κύριε Κώστα, έπεσε η γραμμή, πρώτα. Ναι. Το θέμα του Πασχάλια, του δώσουμε μια ευκαιρία. Αφού μετάνιωσε ο άνθρωπος, εμένα προσωπικά με πήρε και μου είπε ότι ρε φίλε, άνθρωποι είμαστε. Είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρω εγώ τι, ζητώ συγγνώμη. Καθότι ουδή αλάθητος, πρέπει. Ναι. 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 Και ο κύριος Κώστας και μου έκανε εντύπωση. Το Μενώτη, ο οποίος είναι μες στην τρέλα, τον ξέρουμε, ο οποίος είπε και αυτός, ναι και τώρα, η κυρία Εύη, μόλις πήρε τηλέφωνο, η οποία είπε και αυτή, ναι, η οποία τον Πασχάλη τον κυνηγάει στο κόκαλο, ρε φίλε. Άρα, κάτσε να δω τώρα, έχουμε, ναι ο κύριος Κώστας, η κυρία Εύη, ναι. Καλά, φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από τι θα ψηφίσω εγώ, γιατί σας κάνω ένα φού όλους και λέω εγώ όχι άμα θέλω, στο τέλος. Τι δεν είναι δημοκρατικό, γιατί δεν είναι δημοκρατικό αυτό, κύριε Κώστα? Ποιο πράγμα? Το ότι άμα θέλω στο τέλος λέω εγώ όχι και δεν πάω να ψηφίσετε εσείς ό,τι θέλετε. Εντάξει, θα μας χάσει από ακροατές. Γιατί να σε χάσω από ακροατές αμέσως? Επειδή δεν είμαι δημοκράτης, εγώ δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Δηλαδή, η δημοκρατία... Διότι με βάζει να ψηφίσω και μετά με ακυρώνεις. Ναι. Τελείωσε. Α, θα με κόψει την καλημέρα. Καλημέρα δεν κόβω, ακυρώνω την παρουσία μου μετά εγώ. Α, θα κάνεις έτσι δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα θέματα. Λοιπόν, στη συνέχεια τον προηγουμένο. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, μια και καλή. Οι ομάδες οι οποίες τους έδωσε το δικαίωμα το κράτος να πέφτουν κατηγορίες και να πιστολιάζουν τους καημένους αυτούς τους οποίους τους πιστώνανε. Αυτό το πράγμα δεν θα γινότανε εάν ευθύς εξ αρχής η ΠΑΕ που είναι ανώνυμες εταιρείες υπήγοντο στο Υπουργείο Εμπορίου. Κλείνεις το μαγαζί και τελειώνεις. Και όχι αυτά τα σατανάτια που γίνανε με πρώτον τον Πανιόνιο που έγινε νέος Πανιόνιος. Ο Ατρόμητος Αθηνών, Ματρόμητος Αθηνών Χαλκιδόνας, ο Άρης, η ΑΕΚ που πιστόλιασε τα πιο πολλά λεφτά, 175 εκατομμύρια, γιατί ο κύριος Ντέμης Νικολαίδης δεν πλήρωνε το ΦΠΑ. Ήθελε να κάνει μεταγραφές και κάνει ανανέωση τον Ισπανό το Φερέρ και σε τρεις μήνες τον διώχνει, τον οποίον από διτηριάκια όταν διάβαζα το φύλαθλο τον αποκαλούσε ταβερνιάρι, γιατί είχε όψη ταβερνιάρι. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, όσον αφορά εμένα τώρα. Εγώ από τη δεκαετία του 50 με πήγαινε ο θείος μου στο γήπεδο του Συντριβανίου και έβλεπα τον ΠΑΟΚ όταν ο Πιερικός ακόμα δεν είχε γίνει. Ο Πιερικός έγινε το 61. Και το πρώτο παιχνίδι Αλφα Εθνικής που καθιερώθηκε Αλφα Εθνική, που έγινε στην πρώτη αγωνιστική, ήταν ΠΑΟΚ Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης το 1959-3-2, όπου το 1952-55 έπαιζε στον ΠΑΟΚ εκείνο του Κουρικίδη, του Γεντζή και του Παπαδάκη, ο Βαγγέλης ο Καραφουλίδης, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έβγαλε η Κατερίνη. Και εκείνο το παιχνίδι ήρθε 3-2 γιατί παίζαμε με έναν Χάρη Χαστελά στο επάγγελμα τερματοφύλακα και όχι τον πρώτο, τον Βαγγέλη τον Δανδάκη. Ας βάζετε τον πρώτο ρε φίλε. Ήταν τραυματία. Για Ραμιζά Γκαντάρ και εμένα. Ήταν τραυματία. Έτυχε ρε παιδί μου. Έτυχε να παίξουμε με τον δεύτερο. Φάει τα λοιπόν, τρία και μην μιλάς. Έτυχε να παίξουμε με τον δεύτερο. Ως εκ τούτου,
Όχι τούτο. Όταν ο Μελισανίδης συνέδειξε την ΑΕΚ τα τάταρα, εγώ λογόφερα με τον πρόεδρο και τον οπαδόν της ΑΕΚ εδώ πέρα και μου είπε δεν είσαι εξής. Και του λέω σταμάτα ρε ψήμε τώρα. Λοιπόν, εγώ όσο η ομάδα είναι στα τάταρα και παίζει με τη Ραφίνα και στη Β' Εθνική, πάω να ασχολούμαι. Αν ανέβει στην Α' Εθνική, είδομεν. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Για να ξεκαθαρίσει κάτι που θα σου ρωτήσω εγώ. Έχουμε την ώρα να... Ναι, έχουμε ακόμα ώρα. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στις ομάδες που είχε συμφωνήσει η ΕΡΤ, πώς την κρίνεις? Ποια ΕΡΤ είχε συμφωνήσει? Της προηγούμενης κυβέρνησης η ΕΡΤ. Ναι. Η οποία πονηρά ενεργούσα, πήγε να δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση, γιατί ήταν σίγουρο, ήξερε ότι θα έκανε, όπως το ίδιο πήγε να κάνει και με την με τη Θάνου, την αρεοπαγίτισσα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εκ του πονηρού. Λέει η καινούργια ΕΡΤ, εγώ αυτά τα λεφτά μπορώ να σου δώσω, δεν σε συμφέρουν, ελεύθερη αγορά έχουμε, ελεύθερη οικονομία έχουμε, διαπραγματεύσουμε με ιδιωτικό κανάλι. Ναι, αλλά εμένα ολόκληρο οργανισμό και άλλους τόσους, όχι μόνο πάνω από 4-5 ομάδες, με έχεις βάλει και εγώ κάνει έναν προγραμματισμό και ενώ αλλάζει το κράτος διοίκηση, υπάρχει η συνέχεια του κράτους. Να τελειώσω τη σκέψη. Έχω απάντηση αμέσως γι' αυτό. Εντάξει, να τη δώσει, μόλις τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που το κράτος έχει συνέχεια, τουλάχιστον για εφέτος θα έπρεπε να το επιβάλλει αυτό. Να το τελειώσει και από του χρόνου να ενημερώσει τις ομάδες ότι παιδιά εδώ πέρα εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Ή έχουμε σκοπό να έχουμε μόνο τραγούδια δημοτικά, να δείχνουμε τα βουνά, τις ακρίδες, τα σπουργίτια και τις κάμπιες. Και το ποδόσφαιρο δεν δίνω εγώ τόσα λεφτά. Αλλά σαν κράτος πρέπει να συνεχίζεις αυτό που έχει κάνει ο άλλος και στη διάρκεια άμα θέλεις να το αλλάξεις. Μπορείς να βγάζεις από ένα προγραμματισμό μια ομάδα που εδώ που τα λέμε δεν παίρνει και παραπάνω χρήματα από όσα δεν παίρνει, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός τώρα που πήγε στην Νόβα. Δεν μου έδωσε 30 εκατομμύρια να πω ρε φίλε τι πήγες και έκανες εδώ, όσο παίρνουν οι άλλοι πήρα και εγώ. Η συμφωνία ήταν προφορική και είπε η κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα γίνει γραπτή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία δεν ισχύει η προφορική. 100% όπως το λες νομικά και επειδή ξέρω ότι προέρχεσαι και από οικογένεια νομικών έχεις δίκιο. Το λόγος είναι ο λόγος και το χαρτί είναι ο χαρτί. Όμως υπάρχει και ο λόγος, δηλαδή εσύ έτσι κάνεις με τους φίλους σου. Λες κάτι και την άλλη μέρα λες δεν στο είπα γραπτά. Αφού υπάρχει συμφωνία, δηλαδή τι έπρεπε να είναι και γραπτή. Μετά την εμπιστοσύνη σου στο κράτος. Η συμφωνία είναι με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι ασύμφωνη για την ΕΡΤ. Και είπε συγκεκριμένη τιμή. Την οποία δεν αποδέχονται. Ρε παιδί μου, ας την εφαρμόσεις από την άλλη χρονιά. Δεν έχει συνέχεια το κράτος, γιατί άμα είναι έτσι... καταλαβαινόμαστε τώρα. Βέβαια καταλαβαινόμαστε, 100%. 100% κύριε Κώστα. Και αν νομίζετε ότι θα μπορέσετε να βλάψετε την πορεία αυτή του ΠΑΟΚ με τέτοια ανόητα περιστατικά, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μην το πας για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Για τις ομάδες μιλάω. Το θέμα εσύ δεν είπες για τι κάνουν. Τι με νοιάζει εμένα με τι θάνουν, τι κάνουν. Να πάνε τα βρούνε οι δικαστικοί αυτοί και οι βουλευτάδες. Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια θέματα.
Δεν κρίνω εγώ την κυβέρνηση. Αν θα βάλει, δεν θα βάλει τη Θάνου και σκασίλα μου άμα τη βάλει τη Θάνου. Δεν βάλει τη Θάνου, βάλει μια άλλη Θάνου. Εδώ μιλάμε για το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, για αυτό το οποίο δίνει χαρά στο γέρο, στο συνταξιούχο, στο φτωχό που δεν μπορεί να πάει να το δει στην καφετέρια. Για αυτό το οποίο ασχολείται όλος ο κόσμος μετά από τα σοβαρά προβλήματα που έχει ο καθένας μας, έχει και το ποδόσφαιρο για να ξεσκάει. Για να εγώ σου λέει, ναι, θεωρώ ασύμφορη τη συμφωνία αυτή να. Και δεν την εγκρίνω, προτείνω μία άλλη. Δεν την θέλεις, πήγαινε στο ιδιωτικό κανάλι. Άσε που αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πληγεί όλες, ο εμπορικός κόσμος που έχει τηλεοράσει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί να πληγεί, ρε φίλε. Αυτοί που γιατί δεν το βλέπουν σπίτι του τα παιχνίδια του ΠΑΟ. Αυτοί που δεν μπορούν, όποιος έχει τα λεφτά θα πηγαίνει στην καφετέρια. Όποιος δεν έχει, δεν ακόβει τα λεφτά που είναι να πληρώσει να πάρει ψωμί για να πάει να δει τον ΠΑΟ. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, 80% μείον ήταν εις πράξεις. Από πού? Των επαγγελματιών. Έλα ρε τώρα, εμείς που ζούμε 80% που σου λέω. Καλά τώρα. Και μπορεί να είναι και περισσότερο. Εγώ εκεί που πήγαινα και έβλεπα το μάτς, εκεί το έβλεπα και ήταν γεμάτα τα μαγαζιά όλα. Καλά, εντάξει, έτσι να λες. Απλώς είχε και κάποιους άλλους. Εγώ ξέρω τι είπε το μέσον που λέγεται Ερασπόρ. Εγώ ήθελα να ξέρω ότι άμα ήταν Ολυμπιακός θα το έκανε αυτό ο Κυριάκος. Αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί το πρώτο... Ποιος Κυριάκος, τι σχέση έχει ο Κυριάκος. Αυτός έχει την τηλεόραση. Ποιος Κυριάκος. Την τηλεόραση. Φυσικά και έπρεπε να το κάνει. Μάλιστα. Γιατί ρε. Εγώ πληρώνω δηλαδή για να... Τα ξοδεύεις από εδώ και από εκεί τα χρήματα του κρατικού φορέα. Όχι! Όχι! Είμαι αντίθετος. Πληρώνεις ΕΡΤ τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Πώς? Πληρώνεις ΕΡΤ στο λογαριασμό σου και εσύ, ναι, και εγώ και όλοι μας, ωραία. Ναι. Τι είναι, τι ανταπόδοση έχεις από την ΕΡΤ για τα λεφτά που πληρώνεις τόσα χρόνια? Αυτό δεν είναι μια ανταπόδοση? Υπάρχει άλλος τρόπος να πάρει 5 φράγκα πίσω η ΕΡΤ εκτός από το ποδόσφαιρο, το οποίο μπορεί να επενδύσει 50 εκατομμύρια και να μαζέψει πίσω 30 ή 20, ενώ από τα άλλα προγράμματα βάζει 50 εκατομμύρια και κάνει προγράμματα, 10 προγράμματα και δεν παίρνει πίσω δεκάρα. Ποιο είναι καλύτερο δηλαδή? Με τα λεφτά που πήγε να συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για προεκλογικούς λόγους, σε πληροφορώ, ναι, ότι ούτε το 50% των χρημάτων που θα έδιδε για τη Βίτα και για τις 6 ομάδες συν τον ΠΑΟΚ θα εισέπρατε. Εγώ δεν μιλάω για τις άλλες ομάδες. Εγώ δεν θα έδινα δεκάρα στις άλλες ομάδες. Εγώ αν ήμουν, δεν θα έδινα δεκάρα στις άλλες ομάδες. Εγώ θα πλήρωνα αναλόγως με την τηλεθέαση που έχει το κάθε προϊόν. Ποιες ομάδες έχουν τηλεθέαση? Είναι οι 3 των Αθηνών και οι 3 της Θεσσαλονίκης, 6. Αυτοί θα πάρουν και τα λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις πλήρωνε όλες. Κακός. Αυτή είναι τη συμφωνία έκανε, σου λένε. Ναι, αλλά δεν θα την κόψω. Από τη μόνη ομάδα η οποία φέρνει λεφτά, θα κόψω αυτή την εκπομπή. Μα πού μπορεί να τα πάρει και απαλού αυτή η ομάδα? Αν πάει στην Νόβα θα τα πάρει τα λεφτά. Αν πάει στον ΟΤΕ θα τα πάρει τα λεφτά. Να μου τα δώσουν τα 7,5 που μου δώσει η ΕΡΤ, αλλιώς θα πάω στο κανάλι μου για να τη δείξω. Μείνε στο Open για να εσωσχελίσει τη ζημιά που υπάρχει. Θέλει κάποιος να σου πει μια καλημέρα, μπορεί? Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Παρακαλώ κύριε, ορίστε. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα σου. Είμαι πολύ καλός θαυμαστής σου και ακροατής σου πάνω από 4-5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Πάρης ο Μανδράου από τη Μηχανιώνα Παοξής. Γεια σου ρε Πάρη. Είμαστε της ίδιας ηλικίας, κάτι λιγότερο από σένα έχω. Ωραία. Σε ακούω πολλά χρόνια, Γιωργάκη μου, και πήρα βέβαια να πω μια καλημέρα
σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, χωρίς δεν τον ξέρω, τον κύριο Κώστα την Κατερίνη. Γεια σας κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Από την ωραία Μηχανιώνα. Ευχαριστώ για την τιμή που, μου κάνεις. Να είσαι καλά κύριε Κώστα μου. Σε ακούω με τον Γεωργάκη τώρα, πόσο καλά και πάμε, δεν θυμάμαι τώρα τι. Τις Κυριακές όσο με το πίεσο να μου σπίτι λίγο και να στέλνω. Ναι, ναι. Και θα χαρώ πάρα πολύ, αφού σου πω και μια αυτή δική μου ταπεινή επιχειρηματική άποψη για το Open και την υπόθεση έτσι που ξέραμε. Θα χαρώ πάρα πολύ τώρα το φθινόπωρο, επειδή η δουλειά μου είναι και εμπορεύομαι κρέατα βασικά, να κεράσω ένα ουζάκι όταν ο Κυρκόφας έρθει στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο μου. Ναι. Κάποια στιγμή θα αφήσω το τηλέφωνο στους επόμενους μεταφερόμενους από τον κύριο Κωνσταντινό. Ωραία. Να πάμε σε ένα μεζοδοπολείο από τους πολλούς καλούς φίλους και πελάτες που έχω στο κέντρο της πόλης, όταν ο κύριος θα φέρνει στη Θεσσαλονίκη, να σε ειδοποιήσει και να με ειδοποιήσει, να τα πούμε και μαζί με τον Νίκο Πονταγελιά. Θα είναι η μεγαλύτερη μου χαρά στο παοξίδι το κομμάτι βέβαια, παρότι ο κύριος δεν είναι άνθρωπος υποστήμενος προς Θεού, αλλά θα είναι χαρά του να μιλήσω με τον κύριο Κώστα, να πιούμε ένα τσιφουράκι κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ τώρα, πάρα πολύ. Αφορά, να είσαι καλά κύριε Κώστα, όσον αφορά τώρα το θέμα του Open, Γιώργο μου πιστεύω ότι παρότι πραγματικά και έχεις δίκιο, όταν ο κύριος Κώστας λέει την άποψή του άνθρωπος και είναι σεβαστή και έτσι είναι, δεν πρέπει να σπαταλιέται το δημόσιο χρήμα, αλλά εδώ σαφώς εν την παρένθεση έγινε πολιτικό τρίκ εις βάρος του ΠΑΟΚ, γιατί θέλησε τώρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να εξυπηρετήσει και καλά άλλα, κάποια άλλα συμφέροντα. Που εσύ ξέρεις και εγώ το ξέρω και όλοι το ξέρουμε και δεν το λέμε. Έτσι ακριβώς είναι ρε φίλε. Έτσι ακριβώς είναι ρε φίλε. Τώρα, πάρε. Τώρα, εδώ όμως αυτό είναι που με στεναχώρεσε. Γιατί άμα έβγαινε και έκανε περικοπές για να σωθεί η κοινωνία και η οικονομία του ελληνικού κράτους, θα έλεγα κόψε τους κι άλλο. Αλλά στον ΠΑΟΚ πήγες να κάνεις ρε μεγάλη την τσιγκουνιά σου. Τώρα με το που θα κόψει 500 χιλιάρια ή 1 εκατομμύριο δεν νομίζω να σωθεί. Έμα τώρα. Τα εκατομμύρια σκάνδαλα και τα χιλιάδες σκάνδαλα της κοινωνίας. Έτσι μπράβο τώρα. Όμως δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πιστεύω ότι το Open τα τόσα πολλά εκατομμύρια έχουν μπει και μέσα από λάθη αυτούς που έβαλε ο τεράστιος ευεργέτης της Βόρειας Ελλάδας και του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν, να διαχειριστούν το κανάλι. Σε πρώτη φάση μπήκε πολλά εκατομμύρια μέσα. Αλλά επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι κουβαρντάς, κονόψυχος, λεοντόκαρδος και γενναίος, να θυμάσαι τα επόμενα 3-4 χρόνια το πολύ, το κανάλι αυτό θέλει το πρώτο. Να το θυμάσαι. Γράψω κάπου να θυμάσαι Γιώργο. Πιστεύω το κανάλι τώρα Γιώργο επιχειρηματικά ότι θα βγει κερδισμένο, εάν και εφόσον πάρει το ΠΑΟΚ, που θα το πάρει φυσικά. Θα μπει σε όλα τα σπίτια. Μπράβο. Εάν πάρει λοιπόν κι άλλες 4-5 ομάδες που καλά θα κάνουν να φύγουν από την ΕΡΤ για τα ψίχουλα που θα τους δώσει, από την ΟΒΑ, εάν δεν έχουν υπογράψει ακόμα και εφόσον λέει ο κερκός της και εσύ σεβαστώ ότι με προφορικές συμφωνίες, άρα λοιπόν ο Όφη, η Παναχαϊκή, ο Ατρόμητος, ο Πανσεραϊκός, ο Άρης, δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες, ο Πανιόνιος, η Λαμία θέλουν να φύγουν και θα φύγουν, να έρθουν να πάρουν 30-40-50% περισσότερα στο Όπεν, το Όπεν Γιώργο μου που θα πει στο Καστελόριζο ή θα τον βλέπει η κυρά της Ρώ, ή το τελευταίο χωριό επάνω στο Τριεθνέ στα Ρίζια στον Εύρο, θα είναι κερδισμένο γιατί θα εισπράξει δεκαπλάσια λεφτά από τις διαφημίσεις. Αν έμαθε μια μεγάλη λεπτομέρεια, μεγάλοι σπόνσορες, μεγιστάνες, όπως η Adidas, όπως η Pirelli, όπως μεγάλοι μεγιστάνες, τεράστιες εταιρείες τροφίμων, χημικών προϊόντων, φεύγουν τώρα από την ΕΡΤ πίσω από τον ΠΑΟΚ για να ακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ, Γιώργο μου, να φέρνω εγώ από τον επιχειρηματικό τώρα κόσμο για να πάνε στο Open. Θα γίνει μεγάλο στα τυρμά τώρα. Είναι τεράστια, τώρα, δηλαδή. Είναι τεράστια λοιπόν. Η σελίδα που ανοίγεις, φίλε, πάρει είπαμε. Η τωρινή Γιώργο τους έδωσε 60% αυτά, από αυτά που, που είχαν συμφωνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Ο Κυρκώστας, και διαφωνώ με σένα Γιώργο μου, ο Κυρκώστας είχε ένα δίκιο πριν. Τα ποσοστά που έλεγε, και ταπεινά το λέω προς Θεού, μπορεί η τούμπα γύρω-γύρω και πέρα τα καφέ όλα να ήταν πραγματικά να σφαλάζαν από κόσμο προχθές, αλλά στην επαρχία, και σε πολλά χωριά της Μακεδονίας και της Τράκης και της Αιταλίας, ο κόσμος έμεινε στο σπίτι του Γιώργου μου, γι' αυτό το Open σάρωσε με 44,8%. Σάρωσε, κοντά στο 50 πήγε, παραλίγο. Γιατί είναι μέσα τότε. Πολλοί επαγγελματίες, κύριε Κώστα, έχεις δίκιο, που είχαν Νόβα ή Κοσμοτέ ή τέτοια πράγματα προχθές, το προχθεσινό παιχνίδι,
Είχε πολλά καφενεία που αντί να έχουν 100 άτομα μέσα, είχαν 30-20-50. Είχε απώλεια αυτό το κομμάτι. Και να έχει το χειμώνα, Γιώργο, μεγάλη απώλεια το καφενείο που πληρώνει ο Χριστιανός και περιμένει τον ΠΑΟΚ τώρα να βγάλει, να πούμε, κάποια σπασμένα της εβδομάδας. Λοιπόν, την ταπεινή μου και γλυκιά καλημέρα μου. Να σε καλά, να σε καλά και εσύ και... Καλό 15 να έχετε, να είστε γεροί. Να σε καλά και εσύ. Θα πάρω τηλέφωνο να αφήσω... Να αφήσω το τηλέφωνο του Γιώργο μου και θα πω ένα σίγουρο με τον Νίκο και τον κύριο Κώστα. Έγινε, να είστε καλά, ρε πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, κύριε Κώστα, και εσύ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε κάποια άλλη γραμμή που πρέπει να την βγάλουμε. Φίλε Χρήστο, κι όσοι. Για να δούμε αν έχουμε κάποια γραμμή να μην περιμένει, αλλιώς να αποχαιρετήσουμε εν μέσω χειροκροτημάτων. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το επίπεδό σας, για τα τηλέφωνά σας, για την ακροαματικότητά σας. Την ακροματικότητά σας και την αγάπη σας και στην εκπομπή αλλά και στο Λίβερο 107,4 και να το λέτε. Ακολουθεί. Ποιος θα είναι? Ασλαμά έχουμε. Πάω και 24. Με ποιους? Ποιοι είναι από εδώ? Α, το κοριτσάκι μας, το αγαπημένο μας κορίτσι. Αγάπη Γαβριλίδου. Το αηδόνι του Λίβερο. Έμεινε εδώ, δεν πήγε. Και ο φίλος μου Στέργιος ο Αναστασιάδης. Διάδα, αγάπη Γαβριλίδου, Στέργιος Αναστασιάδης. Μείνετε στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Εμείς αύριο 8 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα με τον Χρήστο τον Κιώση. Να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ευχαριστούμε το λογιστικό γραφείο του Ιωάννη Παπαδόπουλου και τα κοσμήματα Gigi Light, Pau, Guitaris, Veres Gigi La Dapares. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο, σε εμάς θα βρεις να κάτσεις να γονατίσεις μπροστά στην κοπαλιά και να της το βάλεις στο δάχτυλό της να συμβολίζει τον κρίκο που θα δένει τα δύο άτομα αυτά που θα ξεκινήσουν για να κάνουν καινούργια βήματα στη ζωή τους και να κάνουν και απογόνους ώστε να στηρίξουν το ελληνικό κράτος που έχει ανάγκη από νέα παιδιά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να χαίρεστε τη ζωή σας. Γεια σας.